Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλησπέρα, ακούτε Λίμπερο 107,4, την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή είμαστε εδώ για να σας κρατάμε συντροφιά από τις 10 έως και τις 12. Φυσικά πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Σέχης Παπαντονίου, σήμερα απουσιάζει ο Τάσος Τρέγιας και θα πάμε μαζί παρέα έως και τις 12, φυσικά με εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4. Φυσικά στην κονσόλα του ήχου είναι ο άρχοντας της κονσόλας ο Βασίλης Καβαδίας, όπου μας βοηθάει να βγαίνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται στον αέρα. Θα είμαστε εδώ για να δούμε το τι γίνεται με το Μουντιάλ, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες. Υπάρχει σε εξέλιξη το Βραζιλία-Ελβετία. Είναι στο 54ο λεπτό και λίγο πριν βγούμε στον αέρα οι Ελβετοί ισοφάρισαν τους Βραζιλιάνους. Και φυσικά να παρουσιάσουμε, πολύ φυσικά λέω σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, να παρουσιάσω και τους δύο καλεσμένους μας, εδώ τους εξέχουσες, δεν το έχω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ό,τι και αν εξέχοντες, είναι, εξέχοντες. Εξέχοντες, αυτό, ναι. Εδώ με την πολύτιμη βοήθεια του Χρήστου εκ των δεξιών και του φίλου μας του Ιχολύπτη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα και τους δύο Χριστάδες. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σε μουντιαλικούς ρυθμούς, δεν υπάρχει άτομο νομίζω που δεν βρίσκεται σε μουντιαλικούς ρυθμούς εδώ και 5 μέρες. Έτσι. Μόνο σε μουντιαλικούς ρυθμούς, γιατί εγώ είμαι και λίγο σε φάση mood καλοκαιριού, ρε φίλε. Σε mood καλοκαιριού έχει καιρό τώρα, λόγω του καιρού. Ίσα-ίσα τώρα δεν είναι και τόσο καλοκαιρινός ο καιρός αυτές τις μέρες, έτσι. Ναι, γιατί είναι η εκθέση Θεσσαλονίκης. Γιατί όποτε, όποτε είναι η εκθέση Θεσσαλονίκης, φίλε, πάντα έχουμε θέματα με βροχές και ιστορίες. Άντε, στις 17, δηλαδή αύριο, όχι σήμερα, ήταν η τελευταία μέρα της Διεθνής Εκθέσης Θεσσαλονίκης, τελειώνει, οπότε από αύριο θα στρώσουμε το καιρό να πάμε λίγο μια παραλία. Έτσι, ναι, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή, το οποίο εντάξει, επηρέασε και τις ενδυματικές επιλογές των κοριτσιών εκεί έξω. Ναι, ναι, είναι ένα γεγονός αυτό. Φυσικά νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι από τις καλύτερες εποχές για τα κορίτσια. Για τα αγόρια, μήπως εννοείς. Ναι, ρε παιδί μου, τα κορίτσια ας πούμε, προβάλλουν την γυναικεία, τα κάλλη τους, ρε παιδί μου, τη γυναικεία τους όψη, ας πούμε. Και τα αγόρια, ας πούμε, απολαμβάνουν αυτό το ωραίο θέμα το οποίο κυκλοφορεί στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης. Στα στενοσόκακα, πολύ ωραία. Ναι, αυτό, αυτό. Συμφωνώ. Στα καντούνια. Καντούνια, για πες τώρα, φίλε, για εξήγησε το λαό τι είναι το καντούνι. Έλα, ρε φίλε, το καντούνι είναι κάτι στενά σοκάκια που είχε εκεί πέρα στην Κέρκυρα. Έχεις πάει Κέρκυρα? Έχω πάει. Αλήθεια, για πες, την προτείνεις για τέτοιο, για διακοπές. Ποια είναι γνώμη για την Κασιόπη? Όχι, όχι, αλήθεια, είναι... Για την Κασιόπη, λοιπόν. Όχι, εντάξει, για διακοπές, ναι, την προτείνω να βιφλάκνα. Είναι πολύ ωραίο νησί. Λίγο τρελή υπομονή, βέβαια. Όχι λίγο υπομονή, με τους δρόμους. Γιατί τι έχουν άθλοι δρόμοι, μηδέν σήμανση, μηδέν πινακίδες. Χάνεσαι στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή τώρα άμα είσαι 25-26 και θες να πούμε να παρτάρεις και δεν είσαι ερευνημένος. Θα πας. Δεν θα πας δηλαδή. Εντάξει, από εδώ πέρα, για Θεσσαλονίκη λες τώρα, αν είσαι από Θεσσαλονίκη. Και γενικά, από όλη την Ελλάδα. Όχι Σκιάθο. Όχι τώρα μίλησε για την Κέρκυρα. Όχι, όχι, μίλησα για την Κέρκυρα. Μην με στοχοποιείς. Έχω ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και για τη Σκιάθο. Την οποία την έχω επισκεφθεί ακόμα βέβαια, αλλά... Θα την επισκεφθείς κάποια στιγμή. Όλα είναι στο πλάνο. Άμα είναι να πας Σκιάθο, μην κάνεις το λάθος να πας ή με σχέση ή με τύπισσα που έχεις σκοπό, ας πούμε, να την κατακτήσεις ή να την. Μιλάς από πείρα. Να την κατακτήσουν. Να το πούμε έτσι. Μιλάς από πείρα, έχεις κάνει κάποιο από τα δύο? Όχι, απλώς ένας φίλος με το χωριό, όπως λέμε. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, είναι ένας φίλος με το χωριό. Σκιάθος, εντάξει, είναι από τα καλύτερα νησιά τα οποία μπορεί να πάει κάποιος για διακοπές. Νομίζω ότι άμα είσαι εκεί, σε λίγο θες να παρτάρεις και να κάνεις και να πιεις, είναι ό,τι καλύτερο. Και εντάξει, για τις ηλικίες 18-24, 18-25 κτλ. 18 μέχρι 30 θα σε βάλω. Μέχρι 30 μάλλον, θα σε βάλω μέχρι 30. Δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή για τους Θεσσαλονικιούς. Εντάξει, για τους Αθηναίους υπάρχουν κάτω, υπάρχει Ήος, υπάρχουν και άλλα ωραία πράγματα. Ήος, αλλά... ναι, πες. Αλλά για τη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το στυλ. Είναι η Σκιάθος η μοναδική επιλογή που είναι τόσο κοντά. Τώρα έφτιαξαν και τα ακτοπλοϊκά. Μπορείς να πας κατευθείαν από με τις φοράες. Αυτό είναι μεγάλο θέμα εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Ευτυχώς όταν πήγα εγώ ήταν κατευθείαν πήγαμε. Δεν χρειάστηκε να ταλαιπωρηθούμε, να κατέβουμε κάτω και να πάμε. Ναι. Κοίταξε, αν έχεις αυτοκίνητο πλέον, ναι, με την Εγνατία, είναι πολύ εύκολο να πας Κέρκυρα.
Δεν σου λέω για Κέρκυρα, δεν σου λέω για Σκιάθο τώρα. Επειδή λέμε ότι για τους Θεσσαλονίκη είναι πολύ εύκολη η Σκιάθο και η Κέρκυρα πλέον έχει γίνει εύκολη με την προϋπόθεση να έχεις αυτοκίνητο, να μην ταλαιπωρηθείς με λεωφορεία και άλλα. Γενικότερα στις, αλλά στις, μέσα μεταφοράς. Ναι, γενικότερα στις διακοπές νομίζω μετράει το να, έχεις αυτοκίνητο και να μπορείς να μεταφερθείς εύκολα. Αλλά τώρα με συγκοινωνίες και ιστορίες θέλει. Μιας και το ανέφερες, να πούμε ότι μιας και έχουμε πάει και οι δυο μας εκεί πέρα, ξεχωριστά μένα, αλλά έχουμε πάει. Δεν χρειάζεται να ψήσει τι θέσει. Δεν είχα σκοπό. Δεν είχα σκοπό. Να πούμε ότι η Σκιάθος, αν τυχόν μας ακούει κάποιος που το σκέφτεται τώρα και υπάρχει το πρόβλημα του αυτοκινήτου και είναι σε αυτό το ηλικιακό κοινό το 18-30, να το κυνηγήσει, γιατί η Σκιάθος είναι από τα νησιά τα οποία έχουν, από τα λίγα νησιά που έχουν πολύ καλή συγκοινωνία. Για την ακρίβεια καλύπτεται μέσω λεωφορείου όλο το κάτω μισό του νησιού, ας πούμε. Ναι. Το κάτω μισό του νησιού. Που είναι και αυτό, εντάξει, το πάνω μισό είναι το πιο έτσι ήρεμο, οικογενειακό κτλ. Στο κάτω όμως είναι που γίνονται ωραία πραγματάκια. Μιας που το πήγαμε στο mood καλοκαιριού, φέτος παίζει πολύ δυνατά και η Σκόπελος. Όχι, Σκόπελος, φίλε, όχι. Έχω και, πάει και για διαπομπεύσω πάει, πάλι. Και το θυμόμουν. Περίμενε, βράδυ, διαπομπεύσε σιγά. Σκίσκα καλσό. Πού παίζει ακριβώς δυνατά η Σκόπελος? Έχω ακούσει από πολλούς να λένε. Στην γειτονιά του, ρε φίλε. Δεν το λες αυτό. Πρόσεχε, γιατί είσαι μια γειτονιά παραδίπλαση. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι πόσο χρόνο να είναι και θέλει να παίζει Σκόπελο να ηρεμήσει, ρε φίλο άνθρωπο. Να κάνει. Ηρεμήσει, χαλαρώσει. Για πες. Έχω ακούσει από διάφορους γνωστούς ότι έχει αλλάξει, λέει, το νησί, ότι έχει περισσότερη νυχτερινή ζωή. Είναι πιο εύκολο από άποψη του να βρει κατάλημα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Άμα είναι να πας σε κάποια από εκείνα τα γύρω νησιά. Εννοείται θα πας Σκιάθο. Τώρα αν είναι αλλακτική. Έτσι με παρέα. Αν είναι εκεί, ρε φίλε, εγώ όσους ξέρω που μου είπαν πήγαμε Σκόπελο, πήγανε, ρε παιδί μου, σε πιο πριβέ καταστάσεις. Με το πρόσωπο. Ναι. Θα πάρεις δηλαδή εσύ τώρα εμένα και το Στέλιο και θα πάμε στη Σκόπελο. Αυτό θες να μας πεις. Κάτσε, δηλαδή, άμα είναι να πάρεις το πρόσωπο. Θες να μου πεις. Κάτσε. Άμα είναι να πάρεις το πρόσωπο και της πεις, έλα αγάπη μου να πάμε διακοπές, γιατί είσαι και γνωστός σαλιάρης. Όχι εσύ, γενικότερα, λέγομαι αμέσως να ορμήξεις. Ο εκάστοτε σαλιάρης, σαλονικιός, ρε παιδί μου. Και της πεις, έλα μωρό μου να πάμε διακοπές. Και της πεις τη Σκόπελο, νομίζω ότι θα συγχωρήσει επί τόπου. Όχι, όχι. Εδώ κάνεις λάθος και εσύ. Όχι, ρε φίλε. Εδώ θες για απομπέψω και εσένα. Ποια Σκόπελος, ρε φίλε, τώρα. Πες μας εσύ που τα ξέρεις όλα και δεν μοιράζεσαι τη σοφία σου. Κάνεις λάθος. Η Σκόπελος είναι πολύ όμορφη. Μοίρασε γνώση στο λαό. Είναι πολύ όμορφη η Σκόπελος. Ίσα που μπορείς να τη το παίξεις και είδες που σε έφερα. Εδώ που γυρίστηκε το Μάμα Μία. Δηλαδή πολύ ωραία νησιά. Πολύ ωραία. Να κάνω λίγο μία διακοπή. Γαλάζιου και πράσινου. Μία μικρή διακοπή. Πολύ ωραία. Τι βλέπεις? Το Μάμα Μία είναι πάρα πολύ γνωστό, εκτίθεσαι, να ξέρεις. Εκτίθομαι, αλλά έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες. Το Μάμα Μία, πού το θυμίζει και το Μάμα Μία? Έχει πόσο καιρό, έτσι? Λίμπερο 107,4. Το Μάμα Μία τώρα πρόσφατα παίζονταν σε θέατρο της Θεσσαλονίκης, να ξέρεις. Musical. Ναι, σε musical. Και τώρα γυρνάνε και το δεύτερο. Δεν ξέρω. Πάντως για αυτό που λέγεται. Σε ένα νησί κάπου. Σου λέει Σκόπελος, δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιοι την υποτιμούν. Δεν είναι για υποτίμηση, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Απλά είναι αυτό που λέμε, πώς λέμε, έκαστος το είδος του. Κάθε νησί είναι ανάλογα με το ποια παρέα θα την επισκεφτείς, ναι, και το τι ψάχνεις. Πάντως αυτό και το Μάμα Μία, άμα πας άμα πας Σκιάθο και πεις να κάνεις το tour στα νησάκια εκεί πέρα με 10 ευρώ νομίζω είναι το tour, σε περνάει και από εκεί πέρα που γυρίσεις και το Μάμα Μία και σε δείχνει το κατάλληλο. Άρα και μέσω, αυτό που θες να πεις το επιμύθιο είναι ότι και μέσω Σκιάθου μπορείς να πουλήσεις μουρί. Γι' αυτό σου λέω ότι άμα θέλεις να το παίξεις και έτσι πας Σκιάθο και σε κομπλέ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε πολύ αθλητικά, μπράβο μας, όχι μπράβο μας, νομίζω είσαι η κακιά επιρροή. Εγώ. Ναι, γιατί την προηγούμενη φορά, φίλε, μιλούσαμε για τις πέτρες της Καλυθέας. Κάτσε, ποδοσφαιρικά ήταν. Μιλούσαμε για την Καλυθέα, για το ιστορικό αυτό γήπεδο. Τώρα μην ξαναμιλήσουμε σε βραδιά μου διά. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για Καλυθέα. Εντάξει, ήταν επίκαιρο. Καταρχήν βοηθάμε, γιατί είναι αυτό που είπαμε. Η Σκιάθος μπορεί κάποιος τώρα να μας ακούει. Έτσι, ναι, και να δει προβληματιζόταν. Δηλαδή, ενημερώσαμε για τη συγκοινωνία της Σκιάθου. Για οτιδήποτε άλλο, όποιο θέλει μπορεί να ρωτήσει εδώ πέρα να απευθυνθεί. FM και εδώ το μήνυμά σας. Budget ψηλό να έχετε βέβαια για Σκιάθο. Μπάτζετ ψηλό για Σκιάθο. Κοίτα, εξαρτάται το πώς θα το πας. Δηλαδή, εξαρτάται σε τι σύνθεση θα πας. Δηλαδή, άμα πας σε τίποτα οι οποίοι είναι τρελιάριδες και κυκλοφορούν και ανοίγουν μπουκάλια αβέρτα. Ναι, και μπουκάλι θέλεις. Να μην ανοίξει. Γενικότερα και το απλό ποτό και ένα καφέ στο beach bar και τα πάντα είναι τσιμπημένα, ναι, 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 σε σχέση με ειδικά εκεί πέρα στο. Περιοχές. Είναι ένα τουριστικό νησί που σέβεται τον εαυτό του εν ολίγης. Είναι ένα τουριστικό νησί το οποίο είναι πιο πολύ.
με φοιτητό κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σπάνια θα δει, ας πούμε, οικογένειες να πηγαίνουν εκεί πέρα. Είναι λίγο πιο πολύ του τζερτζελέ, πιο πολύ του. Αλλά να σου πω κάτι, και... τώρα αυτή η περίοδο είναι πολύ πιο, είναι πιο ενδιαφέρουσα, ρε παιδί μου, να μιλά για τέτοια. Γιατί όλοι ψάχνουν τέτοια που πάνε. Και αντίστοιχα, θέλουμε ρεπορτάζ τις γνώμες σας, εάν κάποιος από εσάς έχει επισκεφθεί το μαγικό νησί της Ίου. Ναι, ναι. Όποιος έχει. Ρωτάμε πάλι για ένα φίλο, έτσι. Ναι, προφανώς πάντα για ένα φίλο, να ξέρετε. Είναι από το χωριό, δεν τον ξέρετε ούτε εσείς. Οπότε όποιος θέλει να επικοινωνήσει, για αρχή μόνο με SMS, FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας και ΦΠΑ. Λοιπόν, επίσης να πούμε σήμερα να πούμε και λίγο τα θέματά μας, γιατί τους πήραμε μονοκομπανιά, τους πήραμε μονότερμα. Να πούμε ότι σήμερα το μενού εδώ των ασπρόμαυρων πτήσεων έχει Μουντιάλ, έχει το Βραζιλία-Σουηδία θα λέγω, τι να είναι. Βραζιλία-Ελβετία. Στις Σουηδέζεις πάλι το μυαλό σου. Τώρα με προκαλείς να αλλάξω θέμα πάλι. Τέλος πάντων, θα επανέλθω όμως. Ναι, Βραζιλία-Ελβετία 1-1 στο 65ο λεπτό με την Βραζιλία να έχει μια στημένη μπάλα από έξω από την μεγάλη περιοχή της Ελβετίας, εκεί λίγο στο αριστερό άκρο της ομάδας των Ερυθρόλευκων. Για να δούμε δεν τώρα. Δεν είναι Ερυθρόλευκοι εδώ μέσα. Εντάξει, γιατί... Με Νεϊμάρ και Μαρσέλο να είναι πάνω από την μπάλα. Νεϊμάρ λογικά θα κλείσει. Για να δούμε. Το βλέπω για Μαρσέλο σέντρα. Ο Νεϊμάρ εκτελεί, χαμηλά, απομακρύνει η άμυνα της Ελβετίας, ο Νεϊμάρ παίρνει την επαναφορά, Μαρσέλο στο πλάι, θα βγάλει τη σέντρα, βγάζει τη σέντρα, απομακρύνει η αμυντική της Ελβετίας, ξανά ένα μακρινό σουτ από τον παίκτη της Βραζιλίας, όπου καταλήγει από τον Φερναντίνιο, όπου καταλήγει σε κόρνερ, καθώς μπήκε σε σώματα. Μπήκε σε mood περιγραφής αμέσως. Ναι, ο Νεϊμάρ στην εκτέλεση του corner, να δούμε, βγάζει η άμυνα της Ελβετίας. Θα πάμε να κάνουμε μια σούμα για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει αυτές τις ημέρες και σήμερα στο Μουντιάλ. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός και εκτός Ελλάδος. Θα μιλήσουμε για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, για τις πιθανές ανανεώσεις, το ότι ξεκινάει ο προγραμματισμός και η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά. Θα μιλήσουμε φυσικά και για τον μπάσκετ, καθώς σήμερα στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 ο Παναθηναϊκός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Και θα μιλήσουμε και φυσικά και όλα όσα είναι στο mood του καλοκαιριού και γενικότερα είπαμε ότι όλοι έχουμε μπει λίγο σε mood καλοκαιριού, είμαστε στις 17 Ιουνίου, οπότε το πάμε λίγο πιο χαλαρά το πράγμα μέχρι να ξεκινήσουν η αγωνιστική δράση των ομάδων στην Ευρώπη, όπου έρχονται και αυτά σιγά σιγά, καθώς η κλήρωση για τον δικέφαλο του Βορρά είναι στις 19 του Ιούνιου, όπου εκεί ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του ανάμεσα σε Άγιαξ και Βασιλεία. Θα δούμε και το τι μέλη γενέστε εκεί. Φυσικά ο ΠΑΟΚ πιέζει να κάνει κάποιες μεταγραφές. Θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε στην συνέχεια της εκπομπής. Τώρα επανέρχομαι σε σένα, γιατί πήγες να με αποσυντονίσεις. Σε μένα συγκεκριμένα. Σε σένα. Στον Χρήστο εκ των αριστερών. Μάλιστα. Για πες για τους Σουηδέζες. Εγώ. περιμένουμε. Η Σουηδία, να πούμε εδώ ότι δεν αγωνίστηκε ακόμα. Δεν αγωνίστηκε ακόμα στον όμιλο. Χωρίς Ζλάταν Ιμπραϊμόβιτς. Οπότε αναμένουμε να κάνουμε και το ρεπορτάζ από εκείνο το στρατόπεδο, στο στρατόπεδο της Κερκίδας και να μας εμπνεύσει ανάλογα. Η χώρα αυτή που τόσες φορές μας έχει εμπνεύσει ποικίλο τρόπο στο παρελθόν. Εγώ στηρίζω Πολωνία. Πολωνία. Ούτε αυτή αγωνίστηκε ακόμα. Δεν πειράζει. Αγωνιστικά ή εξωαγωνιστικά. Εξωγωνιστικά. Πολωνία, ναι. Top 3. Βγάλε μου top 3 τώρα. Σουηδία, Πολωνία και. Βγάλε μου. Θα βάλω και μια Λατινοαμερικάνα, ρε. Πρέπει. Μια Βραζιλιάνα. Θέλει. Βραζιλιάνα. Είσαι Μερακλής. Θέλει λίγο πιο μπαμπάτσικο εσύ. Όχι, είχε και τίμιο Περού Μάτζικο χτες. Να τα μάθω. Έκανα το ρεπορτάζ, δεν ήρθα έτσι. Είσαι ενημερωμένος. Είσαι καλός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σούμα για τα αποτελέσματα, τα σημερινά αποτελέσματα της σημερινής μέρας στο Μουντιάλ, καθώς η σημερινή μέρα είχε τρία παιχνίδια.
Κώστα Ρίκα Σερβία 0-1, με τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς να μπαίνει στο τέλος του αγώνα. Η Σερβία πήρε την νίκη στην πρεμιέρα της, ο οποίος έδωσε μια μπούφλα σε κάποιον. Και προκάλεσε τη χρήση του VAR. Του VAR, αλλά δεν τιμωρήθηκε. Κίτρινη κάρτα. Εντάξει, εντάξει, φοβήθηκαν για κόκκινη εκεί πέρα στη Σερβία. Πήρε την κίτρινη, πιάσανε και όσοι παίξαν στο live το over 3,5 κάρτες. Όλα καλά και όλα ωραία. Με τον Κολάροφ να βάζει ένα εκπληκτικό απευθείας φάουλ. Τι έχουμε εδώ πέρα. Το Πουλένσου έχασε μόλις τώρα άλλη μια ευκαιρία για τη Βραζιλία. Στο 69ο λεπτό ο Κουτίνιο χάνει ευκαιρία για την Βραζιλία για να κάνει το 2-1. Έβαλα ανάποδα φάλσα. Ναι. Μετά από μπαλιά που του κάνει δεν ξέρω ποιος, ο Κουτίνιο στο πάρει με το στήθος, κάνει το σούτ, αλλά η μπάλα περνάει λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Ελβετού τερματοφύλακα. Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 10. Νομίζω ότι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την καυτή συνέχεια εδώ στον Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε με το σύντομο και κομψό πάνω από όλο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Λίμπερο 107,4 και ακούτε φυσικά Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο μαζί παρέα εδώ με τους δύο Χριστάδες να σας χαϊδεύουν και να, τα αυτάκια σας και να σας κρατάνε συντροφιά πάνω απ' όλα και να σας κρατάνε συντροφιά και, για την υπόλοιπη μια μισή ώρα ακόμα έως και τις 12 θα πάμε έτσι χεράκι-χεράκι να δούμε το τι θα γίνει στο Βραζιλία-Ελβετία το οποίο βρίσκεται στο 71ο λεπτό και είναι στο 1-1 με την Βραζιλία να έχει μια στημένη φάση αρκετά μέτρα μακριά από την μεγάλη περιοχή της Ελβετίας, βαθιά μπαλιά απομακρύνει η Ελβετία και για να δούμε το πώς θα λήξει και αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουμε να βγάλουμε και άλλα συμπεράσματα για το πώς ξεκινάνε στο Μουντιάλ οι μεγάλοι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έγιναν σήμερα. Σας αναφέραμε πριν Κώστα Ρίκα Σερβία 0-1 με το εκπληκτικό φάουλ του Κολάροφ και για λίγα λεπτά συμμετείχε και ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς και το Γερμανία-Μεξικό 0-1 με το Μεξικό να πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη. Πάμε λοιπόν στο φίλο που θέλει να κάνει την παρέμβασή του, έτσι, για να δούμε. Γεια σας. Θα μου πεις την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ να στην πω. Για πες. Άμα μου την πεις και εσύ, εγώ θα σου πω τις ρεζέρβες. Εγώ ρώτησα. Και εγώ σου απάντησα. Με ρώτησε. Άντε ρε ΠΑΟΚάρι. Άντε, εντάξει. Κλείσ' τον Βασίλη. Τι κάνεις. Κλείσ' τον. Τι κάνεις. Δύο Χριστάδες σήμερα, ένα δεν έφτανε. Ό,τι έχεις είναι. Έλα ρε. Νόμιζα άλλος ήταν. Το μεγαλύτερο γλέντι στην ιστορία των γλεντιών μόλις έριξε. Το μεγαλύτερο γλέντι στην ιστορία των γλεντιών. Ηχογράφηση και πρέπει να ξαναπαίξει αυτό. Τι λέει Τάσο, τι κάνεις. Είστε καλά. Ναι, καλά. Δεν σε κατάλαβα καθόλου ρε φίλε. Πού να καταλάβεις ρε φίλε, αφού είμαι μανούλας αυτά. Ξέρεις για ποιον σε πέρασα. Αν με έκλεινες, ειλικρινά μετά δύο μήνες θα έκανες εκπομπή. Τι να το κλείσεις στην ψύχρα. Τι κάνετε ρε παλιόπαιδα. Καλά είμαστε, μιλάμε για διακοπές, μιλάμε για Μουντιάλ, μιλάμε για... Μια χαρά είστε, σε ψηλό άκουγα. Είναι η διοργάνωση το φωτεινό Μουντιάλ των εκπληξιών. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι ως τώρα, δηλαδή... Οι Ισλανδοί παίρνουν χεία από την Αργεντινή. Οι Γερμανοί χάνουν σε πρεμιέρα μετά από πόσα χρόνια. Και η Βραζιλία είναι 1-1. Ναι, η Βραζιλία είναι 1-1. Πάντως με τους Γερμανούς το χάρηκα, μου άρεσε. Πολύ το χάρηκα. Από την αλήθεια. Ρε φίλε, έχασαν ένα καλό ευκαιρίες οι Γερμανοί. Ναι, γιατί... Η Γερμανία εντός εισαγωγικών. Είναι αρκετά υπερόπτες, ρε φίλε, ειλικρινά. Και δεν χωνεύω και τον προπονητή τους σε αυτό το βρωμιάρι. ξέρεις που κάνει πυλάκια τα κακάδια και τα τρώει. Ένα μπράβο. Δεν τον πάω μία. Έγραψε κάτι πολύ καλό, μια ιστοσελίδα των Αθηνών που λέει μία πέρασε ένα μισάρο χωρίς ο Λεύ να σκαλίσει τη μύτη του. Μα κάνει πλέον zoom η κάμερα και φοβάσαι. Ένα-ένα είναι η Βραζιλία ακόμα. Ένα-ένα στο 83. Πόσο, 83? Ναι, ναι.
11 φράγκα δίνει το διπλό και 2-10 τη Βραζιλία. 1,80 είναι το χ στο live αυτή τη στιγμή. Mm. Ναι. Για όσους έχουν έδωση. Έχει το, πέσει πολύ σκουβά αυτές τις πρώτες μέρες στο Μουντιάλ. Ναι. Να σας πω, την άποψή σας, ο Πρίγιοβιτς ονειρευόταν το Βράνιες σε σημερινή φάση. Μπορεί να τον είδε μπροστά του. Ή ονειρευόταν τον Κομίνι. Ποιον από τους δύο? Μάλλον τον Κομίνι. Μάλλον τον Κομίνι. Εσείς αν ήσασταν Πρίγιοβιτς, ποιο θα θέλατε? Το Βράνιες από πίσω ή τον Κομίνι? Εγώ Κομίνι θα ήθελα. Και εγώ Κομίνι θα ήθελα. Είναι καταλάβος πάνω στην προσπάθεια και στην κίνηση να κάνει τη ζωή από κάτω την πάτα και είναι χέρι. Αν φανταζόταν κάποιον από τους δύο, δεν θα ήταν κίτρινη. Γιατί πήρε κίτρινη ο Πρίγιοβιτς. Θα ήταν κόκκινη και αποβολή για και τρία παιχνίδια. Δεν θα ξανάπαιζε στο Μουντιάλ. Και νοσοκομείο. Δεν θα ξανάπαιζε στο Μουντιάλ ο Πρίγιοβιτς αν ονειρευόταν κάποιον. Παιδιά, αν θέλουμε να είμαστε κειμενικοί, είναι κόκκινη. Ναι. Μα είναι και... καθαρή κόκκινη. Δηλαδή σκέψου τώρα να έρθει ο Φορτούνης μέσα στην Τούμπα και να κοπανίσει τη στομάτος. Τι θα πούμε. Χαμός θα γινόταν. Δεν θα πούμε ότι είναι κόκκινη. Ναι, ξεκάθαρα. Μ' αρέσει που ο Μπλάκμαν ο διαιτητής είδε και το VAR. Μα και όταν επικαλέστηκαν το VAR, αυτό που έγραψε κάτω η οθόνη ήταν ότι, ότι το επικαλέστηκαν για να αποφασίσουν για κόκκινη, όχι για κίτρινη. Και εν τέλει δώσαν κίτρινη μετά. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ξέρω και τόσο καλό για τον ΠΑΟΚ να προχωρήσει η Σερβία. Παίζουμε 29 του μηνός. Παίζουμε προκριματικά για το Champions League. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλεις το Πρίγιοβιτς εκεί και πρέπει να κάνει και διακοπές δεν έκανε. Δεν θέλει κανένα 21ο να χαλαρώσει. Θα κάνει. Και αυτό πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ Σερφόρ. Πρέπει να πάρει, αφού ο ΠΟΚ δεν απαντάει όμως. Τώρα βγήκε προς τα έξω συμφωνία με τον Κόντε του ΠΑΣ. Έκλεισε. Λένε ότι υπάρχει συμφωνία και ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα δούμε. Ο Δικέφαλος τα έχει βρει σε όλα με τον ΠΑΣ Γιάννενα για τον Κόντε σε ένα ποσό κοντά στις 800.000 ευρώ, λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, είναι γνωστό ότι υπάρχουν καλές σχέσεις με το συγκεκριμένο σύλλογο όσον αφορά τα μεταξύ, αλλά και πρέπει να καταλάβουν και οι μάνατζερ και οι ποδοσφαιριστές ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περιμένει πλέον όποτε θα καπνίσει το μάνατζερ ή τον παίκτη να απαντήσει για να κερδίσει περισσότερα. Ισχύει αυτό. Το ίδιο για την περίπτωση του Βέρμπλουμ. Ναι. Η ομάδα σε λίγες ημέρες ξεκινάει την προετοιμασία της νέας σεζόν. 22 του μήνα φεύγει για Ολλανδία ο ΠΑΟΚ. Άντε να λύσουν και μια εβδομάδα, 10 μέρες, το πολύ πολύ αυτοί που είναι να έρθουν. Πρέπει να ενταχθούν στην αποστολή που θα φύγουν στο εξωτερικό για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πρέπει να είναι εκεί οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τελειώνει σε δύο εβδομάδες ο Ιούνιος και έχει κάνει μια μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Έχει κάνει, έχει φέρει το στόπερ. Το Χατζερίντι που λίγο έλειψε, λίγο πριν υπογραφεί το συμβόλαιο να την αχθεί στον αέρα, αν δεν το ξέρετε. Αλήθεια. Αυτό δεν έχει βγει προς τα έξω. Υπήρχε ένας ειδικός όρος, τον οποίο δεν είχε διαβάσει ο Χατζερίντι, τον οποίο ισχυρίστηκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι μπήκε κατά λάθος συμβόλαιο του. Ότι για να πάρει κάποια επιπλέον χρήματα, κάποια επιπρόσθετα, πρέπει να συμπληρώσει κάποιο ποσοστό μεγάλο συμμετοχή στα μάτια που θα παίξει. Και το διάβασε το μάνατζερ και ο Χατζερίδη και γίνανε έξαλλοι. Και ναι, λίγο έλειψε να την άκρη στον αέρα η μεταγραφή. Αυτό... Αλλά τέλος καλόλα καλά, ισχυρίστηκαν ότι ήταν σε αλλονού συμβόλαιο και έγινε λάθος το δικό του, ας πούμε. Πάλι καλά δηλαδή, γιατί δεν θα είχε κάνει ούτε ο Χατζερίδη μεταγραφή. Να ήμασταν τώρα 17 Ιούνιου και να μην είχαμε κλείσει. Αυτό που διαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι να μείνει ο βασικός κορμός. Ναι, μαζί σας. Αλλά ο βασικός κορμός θα μπορέσει να πάρει και να διεκδικήσει, ας πούμε, επίσης όλες το ελληνικό πρωτάθλημα. Αν θέλεις κάτι παραπάνω, να κάνεις κάτι που δεν έχεις κάνει στην ιστορία σου, να πας, ας πούμε, στα προκριματικά ή να παλέψεις να περάσεις στο μήλος του Champions League, πρέπει να πάρεις ποιότητα, παιδιά. Τουλάχιστον 2-3 μεταγραφές ποιοτικές χρειάζεσαι. Έχουμε όμως και μια μεγάλη εσωτερική μεταγραφή, έτσι, τον Λεβέκ. Ναι, αυτό που το πας πάλι. Θα πάει Ολλανδία το αγόρι μας. Με το που το έμαθα, έτοιμος ήμουν να κεράσω όλη την Νεάπολη. Πάντως είναι και αυτό που λέγαμε, Τάσο, ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να φέρει τις μεταγραφές του όλες πριν την έναρξη της προετοιμασίας και φτάσαμε λίγες μέρες πριν την προετοιμασία και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Στέλιο και Χριστάδες και φίλοι ακροατές, δεν είναι εύκολο αυτό που ζητάμε, αυτό που λέμε, αυτό που θέλουμε. Αντιθέτως είναι αρκετά δύσκολο.
υπάρχουν λεπτομέρειες και τα μανατιδηλίκια που σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως σε αυτό το momentum που περνάμε, δεν είναι εύκολο να φέρεις, ιδίως με ποδοσφαιριστή επίπεδου Champions League, ναι, μέσα Ιουνίου. Και μια ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ Champions League. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι στα ανάλογα πόστα για να διαχειρίζονται τις καταστάσεις. Γι' αυτό και πληρώνονται. Και πληρώνονται και καλά. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Στο διατάφτα, όσο πιο γρήγορα γίνουν οι κινήσεις σε θέσεις που ο ΠΑΟΚ χωλαίνει, σε θέσεις που ο ΠΑΟΚ είναι αδύναμος στο ρόστερ του, είτε για πρωτοκλασσάτες, κατά τους ποδοσφαιριστές, είτε ως αλλαγή, ας μην ξεχνάμε ότι ποδοσφαιριστή αντικαταστάτη του μάτους δεν έχεις. Βασικό στη θέση εκείνη. Δηλαδή θα κάνεις αλχημίες. Ή θα πάει ο Κρέσπου ή θα παίξει Βιερίνη. Και τελικά δεν κρατήσαμε και τον Γιαννούλη. Οπότε ούτε εκ των έσω μπορεί να πάει εκεί αριστερά ο Γιαννούλης για να πάει δεξιά. Θέλησε. Εγώ πιστεύω ότι θέλουμε τουλάχιστον τρεις θέσεις μεταγραφές. Ναι, τόσες. Όχι παραπάνω. Άρα και να κρατήσει βασική προπόθεση να κρατήσει και τον κορμό, έτσι. Τέσσερις μεταγραφές. Δηλαδή κρατάς Μπέλκα, κρατάς Μπίσεσβαρ, κρατάς Πρίγιοβιτς κτλ. Για τον Μπέλκα το ξεκαθάρισε και ο Γιώργος στο Instagram. Ότι δεν πωλείται. Ωραία. Αυτά παιδιά είναι ο Λίγης. Μην είμαι και καθοδόν. Θα σας αφήσω να συνεχίσετε την πολύ ωραία εκπομπή που κάνετε. Σε πολύ ωραία παρέα, να ξέρετε. Με γλέτσε σήμερα, Τάσο, να ξέρεις. Με γλέτσε. Έγινε σποτάκι σήμερα. Περιμένουμε να ανεβεί η εκπομπή για να ακούσουμε ξανά το βλέπετε. Αυτά τα περιμένεις από τον Τρέγια, να ξέρεις. Είμαι λίγο απρόβλητος σε αυτά. Φίλε, δεν σε κατάλαβα καθόλου. Δηλαδή, τώρα, άμα έκανες έτσι τη φωνή, οκ. Αλλά πριν στην αρχή βγήκες κάπως περίεργη και δεν σε κατάλαβα. Κατάλαβε κανένας ότι δεν ήταν ο Τάσος. Όχι, καθόλου. Ήταν και το πρώτο τηλέφωνο και φλεβιάζει. Είναι και το τηλέφωνο που εξεσαλάζει λίγο τη φωνή. Ναι, αυτό. Τίποτα. Ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε υλικό για να τον γλεντάμε και εμείς όλη τη βδομάδα τώρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια πάλι. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σου, Τάσο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, επίσης. Τάσος Τρέγιας λοιπόν, εδώ στο Λίβερο 107,4. Όπως καταλάβατε και εσείς, όπως καταλάβαμε και εμείς, μας γλέντισε. Όπως μάλλον δεν καταλάβαμε εμείς. Γιατί στην αρχή δεν το καταλάβαμε. Στην αρχή δεν το κατάλαβε κανένας. Ναι, αυτό σου λέω. Εδώ νομίζω είναι που κολλάει το παλιό στην αλλιώς. Ναι. Κατάλαβες, ναι, δηλαδή, ναι. Αν αντίστοιχα χτες που ο Τάσος ήταν μόνος του, έπαιρνες εσύ ρε παιδί μου, άλλαζες εσύ την τη φωνή τώρα. Σου και του κάνεις κάτι αντίστοιχο. Εγώ πιστεύω πολύ πιο εύκολα θα το τσιμπούσε. Δηλαδή είναι η εμπειρία του εκεί πέρα, θα έλεγε ότι όπα. Ναι, όμως τώρα που το είπε θα είναι ψηλιασμένος, οπότε ψέκαψε. Ναι, μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία. Μεγάλη ευκαιρία, να πούμε, ναι. Εδώ στο 91, με σούτ του κεντρικού αμυντικού του Μιράντα, μετά από εκτέλεση κόρνερ. Λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Ελβετού τερματοφύλακα. Στο 91ο λεπτό να πούμε ότι ο διαιτητής έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις, άλλα 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ελβετία για να κλείσει και αυτή η μέρα του Μουντιάλ. Απίστευτο Τάσο Τρέγιας, φίλε. Ακόμα το σκέφτομαι το πώς μας γλέντισε έτσι. Μεγάλο Τάσο Τρέγιας. Φίλε, εντάξει. Respect. Respect. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα πρέπει να το φυλάς για μελλοντικά όμως, έτσι. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Μην απαντήσεις τέλειο και στο χαρτί σου. Μελλοντικά. Πάμε ένα. Τάσος Τρέγιας έχει ανοίξει το σκορ 1-0 στα πρώτα 10 λεπτά. Μην το προκάλεσαι γιατί μπορεί να κάνει το 2-0 τώρα. Μην το προκάλεσαι. Άστο να. Τάσο, μην ακούσεις. Συνέχισε. Τελείωσε το παιχνίδι. Ναι, άστο. Μην κοιτήσω το Τάσος Τρέγιας. Ναι, ρε φίλε, μα γλέτσε. Να το παραδεχτούμε αυτό. Παραδεχόμαστε τον παλιό. Εντάξει, ο Τάσος, ρε φίλε... Και να μην θέλουμε να τον παραδεχτούμε, υπάρχει ντοκουμέντο τώρα. Όχι, έχουμε καεί. Σε αυτά ο Τάσος είναι respect, ρε φίλε. Έχει... Πήγες να τον κόψεις πάντα. Ρε φίλε, είναι ένας τύπος. Άκου να σου πω τώρα. Προβοκάτορα. Όχι, ρε φίλε, άκου. Δεν το έκανε επειδή. Άκου να δεις. Είναι ένας τύπος ο οποίος βγαίνει, ρε φίλε, και λέει: πες μου την δεκάδα του ΠΑΟΚ, πες μου την πεντάδα του ΠΑΟΚ. Μου... βγαίνει συνέχεια αυτό. Είναι ο ίδιος που βγαίνει. Βγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο αυτός. Δεν ξέρω, έχει τύχει. Ωραία, βγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο αυτός. Τώρα, ρε φίλε, στο mood που είμαι, δεν ήμουν σε φάση να μιλήσω για τέτοια φάση. Και λέω: με τώρα ευκαιρία να κόψουμε. Κάτι καταλάβαμε όλοι. Κάτι καταλάβαμε όλοι. Ναι, ναι, εντάξει. Ήταν και η φάτσα του Καβαδία. Ο Καβαδίας μόλις άκουσε το κόψον έμεινε λίγο κάγκελο, αλλά δεν είπε και αυτός ότι ξέρει κάτι. Είναι γνωστός. Λέει μόνο τηλέφωνο, δεν λέει ότι ξέρει κάτι. Είναι ο Τάσος. Δεν ξέρω. Πέφτει κάποια υπόγεια συμφωνία, δεν το κατάλαβα αυτό. Θα το ερευνήσουμε. Λοιπόν.
Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε λίγο για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, αυτό της Βραζιλίας με την Ελβετία. Να δούμε αν θα το... θα στραβοπατήσει η Βραζιλία ή αν θα πάρει την νίκη. Να πούμε πως άμα καταφέρει να κερδίσει η Βραζιλία θα είναι η πρώτη από τις μεγάλες ομάδες που θα κερδίσει την πρεμιέρα. Καθώς, η δεύτερη μάλλον, έτσι, κέρδισε και η Γαλλία. Α, κέρδισε και η Γαλλία. Δυσκολεύτηκε βέβαια και αυτή. Ναι, ισχύει. Η Γαλλία με τον Κρισμάν, όπου είναι μέσα από τα φαβορί. Ναι. Μέσα από τα φαβορί. Κρισμάν και φαβορί για πρώτο σκόρερ και η Γαλλία είναι τα πρώτα φαβορί για να πάει ψηλά στη διοργάνωση. Να σου πω έτσι πως έχει πάει το πράγμα. Νομίζω ότι φαβορί για πρώτο σκόρερ είναι ο Ρονάλντο μετά το χατρίκ. Όσο και. Πήγε βραχία κεφαλή. Ναι, ρε φίλε, τώρα έκανε χατρίκ ο άνθρωπος. Εντάξει. Στον χώρο. Πες. Όχι. Είναι αυτό που δεν ξέρεις τι να περιμένεις την Πορτογαλία. Δηλαδή δεν το περίμενε κανείς να μπουν 6 γκολ σε Πορτογαλία ή Ισπανία. Όχι, ένας άνθρωπος το περίμενε. Να σου πω την αλήθεια. Ένας το περίμενε, ένας. Ποιος? Ένας γνωστός μας. Ένας από το χωριό πάλι, το ξέρεις. Πάμε και στη γραμμή τώρα, θα το πάμε επιφυλακτικά. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είναι ο Τάσος? Αυτός είναι. Λάτος. Έλα ρε. Πού είναι Τάσα? Δεν είναι εδώ σήμερα. Λάτο που βγήκε. Αχ, πού είναι? Αχ, πού είναι? Δεν είναι εδώ. Πού είναι? Δεν ξέρω ρε φίλε. Ήθελα να πάω μια βόλτα. Όταν σε έλεγε να έρθεις εδώ δεν ήρθες. Ήρθα. Δεν ήρθες. Εφού εμείς εδώ πέρα καθίσαμε στη σημεία και σε περιμέναμε. Εγώ ήρθα δύο. Να έτσι καλά. Πώς έλενε σήμερα? Σήμερα λένε Χαράλαμπο. Γεια σου ρε Χαράλαμπο. Λοιπόν, μας πει ο Χαράλαμπος αν έχει κάτι προκίνηση. Χαράλαμπο περίμενε λίγο. Λοιπόν, έχει στημένη φάση η Βραζιλία έξω από την μεγάλη... Μην είναι στημένη τώρα για τον κολλάζεις. Έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ελβετίας. Ο Νεϊμάρ είναι πάνω από την μπάλα. Στο 95ο λεπτό. Πάμε για μπάζερ μπίτερ. Για να δούμε. Νεϊμάρ. Νομίζω ότι παίζει να είναι και η τελευταία φάση του αγώνα. Άντε καλέ. Αχ καλέ, ναι. Εκτελέω Νεϊμάρ. Γκολ. Όχι, μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία. Τους μάτιασες πάνω. Προσπαθεί. Τέλος πάντων, για πες εσύ τα δικά σου. Καλέ, πού είναι ο Τάσος? Σου είπα, δεν ξέρω ρε φίλε. Α, δεν μπορώ χωρίς τον Τάσο. Πού είναι? Μα δεν μπορείς. Δεν τον άκουσες πριν λίγο βγήκε. Δεν τον άκουσες πριν που βγήκε. Πού είναι? Φοβήθηκε? Τι να φοβηθεί ρε φίλε, από ποιον? Ήρθα για να παίξουμε τένις και δεν ήταν εκεί πέρα. Σήμερα. Ναι, περάσαμε και εγώ ήμουν μαζί του με τον Χαραλάμπο, αλλά πού ήταν ο Τάσος? Ποιος είσαι εσύ? Εγώ. Ο φίλος του Χαράλαμπο. Για πόσο πες. Φίλος? Πολύ φίλος. Πάρα πολύ. Ωραία. Για πες. Δηλαδή ήρθε κι εγώ, ήθελα κι εγώ να παίζα τένις, αλλά γιατί δεν ήταν και ο Τάσος? Τον περιμέναμε. Δεν πειράζει. Έλα την άλλη φορά. Θα έρθουμε την άλλη φορά. Ναι, θα έρθουμε πότε την άλλη φορά. Ο φίλος σου ακούει από δίπλα, ξέρει πότε είναι, πότε παίζει η εκπομπή εδώ. Να πούμε ότι έληξε το παιχνίδι. Να έληξε η Βραζιλία-Ελβετία 1-1. 1-1 τελικό σκορ. Εντάξει, έγινε. Θα έρθουμε την άλλη φορά. Άντε, τσάω. Έγινε. Τσάω, τσάω. Λοιπόν, μόνο μέσω SMS η επικοινωνία. FM και όταν το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Ρε φίλε, δεν μας βγήκε ο πρώτος και μας βγήκε ο δεύτερος, αν είναι δυνατό. Τέλος πάντων. Η Βραζιλία και αυτή. Δεν σε πάει, αυτό Σαββατοκύριακο σου είπα από την αρχή. Φίλε, ναι, κακό Σαββατοκύριακο. Για Στέλιο Παπαντονίου, κυρίες και κύριοι. Κακό. Τέλος πάντων. Στραβοπάτησε. Τα αγόρια στις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού μας είχαν. Με τρομάζεις. Τέλος πάντων, να βγούμε λίγο σε αριθμούς γιατί φίλε, αυτή η κομπή φίλε, τώρα η σημερινή έχει αποσυντονιστεί τελείως. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να κερδίσει. Ούτε η Βραζιλία. Η οποία εντάξει, προσπάθησε ρε παιδί μου. Εντάξει, ήταν σε... Είχε την κατοχή, την πρώτη καθεδρία των κινήσεων. Είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Πολλές χαμένες ευκαιρίες. Όχι τόσο κλασικές όσο αποστημένα. Ναι. Πίεζε εκεί πέρα και η Γερμανία είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νωρίτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο. Καλά, εκεί πέρα φίλε, έγινε χαμός. Είχε κλείσει το Μεξικό στο 1/3 του γηπέδου. Μέσα στην περιοχή του είχε κλείσει και. Δεν το έβαλε. Μια που μιλάμε τώρα για τις μεγάλες ομάδες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ναι. Δεν σας λείπει από αυτό το Μουντιάλ η Ιταλία?
Προφανώς και είναι μεγάλη, δηλαδή, μεγάλη απώλεια. Εντάξει, δεν θα το θέσω την απουσία της Ελλάδας, αλλά η Ιταλία, που είναι παραδοσιακή δύναμη του ποδοσφαίρου και δεν έχει ξαναχάσει. Όχι, έχει ξαναχάσει παλιότερα, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Έχει ξαναχάσει η Ιταλία τέτοιο Μουντιάλ, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Είναι σίγουρα 100%. Τώρα που πες για Ελλάδα, σαν σήμερα η Ελλάδα έχει πετύχει την πρώτη της νίκη σε παγκόσμιο κύπελο. Ήταν αυτό το παγκόσμιο κύπελο στη Νότια Αφρική το 2010 με τον Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο της εθνικής μας απέναντι στην Ιγυρία με ένα γκολ του Βασίλη Τωροσίδη. Και ένα του Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Του Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Δεν θυμάσαι. Του Δημήτρη Σαλπιγκίδη, του 14. Ναι, όπου είχε πετύχει την πρώτη της νίκη η Ελλάδα, όπου πριν από εκείνη τη συμμετοχή της είχε ακόμα μία συμμετοχή στο μακρινό 1994 στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, στη ΣΥΠΑ, όπου εκεί πέρα πραγματικά με τον Αλκέτα Παναγούλη στον πάγκο, εκεί πέρα έκανε ένα φοβερό tour πριν, ένα μήνα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και κατάφεραν και έφαγαν 10 στους 3 αγώνες. Και έφυγαν τότε με τον αφηνιασμένο Diego Armando Maradona, όπου να τον πιάνουμε για anti-doping control, να τα πούμε και αυτά, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Νομίζω πως αν αυτό που γίνεται πλέον, ναι, τη 2018, άλλες παραγωγές, άλλες δυνατότητες, όπως και αυτό που έγινε άλλωστε που διοργάνωσε ο ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Movie, έτσι, στο δρόμο για τον τελικό, ναι, με μια κάμερα, σκέψου να έχει γίνει αυτό τότε το 1994. Σκέψου να έχει γίνει το 94, αυτό δεν θα σπάγε τα μία. Να περάσαν πολύ ωραία αυτοί που πήγαν στην Αμερική. Αυτοί πέρασαν ωραία, αλλά άμα έβγαινε αυτό στον αέρα δεν θα ήταν ωραίο. Δεν θα ήταν ωραίο, όχι, δεν θα ήταν ωραίο. Για όλα αυτά τα οποία θα ακουγόντουσαν. Δηλαδή, ας πούμε, okay, έκανε το tour οι άνθρωποι, ήταν σε δεύτερη φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Αλλά συνήθως όποτε στραβώνει το πράγμα, δεν βγάζει τέτοιο βιντεάκι. Ναι. Εγώ γιατί αυτό εκθέτεις, θα ήθελα. Εκθέτει και κόσμο από αυτή την έννοια. Εννοείται. Σκέψου ότι αν είχε στραβώσει ο τελικό για τον ΠΑΟΚ, θα είχε γίνει όλη η παραγωγή, θα είχαν ξοδευτεί χρήματα, θα είχε γίνει. Νομίζω ότι θα μπαίνει στο προσωπικό αρχείο του ανθρώπου που το επιμελήθηκε. Αυτό ακριβώς. Ίσως να έβγαινε κάποια στιγμή αυτό στον αέρα μετά από πολλά χρόνια. Έτσι. Αυτό θα ήταν ωραίο να γίνει για το Euro 2004. Ναι. Με όλες τις ιστορίες που έχουμε ακούσει από τους παίκτες, πώς περνούν στο ξενοδοχείο, τι κάνανε να περάσει την ώρα, ότι παίζανε τουρνουά τάβλη, είχαν τερματίσει όλα τα τραπέζια. Απλώς ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι στο γύρο 2004 δεν το περίμεναν. Δεν το, δηλαδή, οι άνθρωποι. Ναι, όντως πήγανε, πήγανε για να κάνουν ό,τι καλύτερο γινόταν. Πήγανε για μια αξιοπρεπή παρουσία. Δηλαδή πήγανε στην Πορτογαλία για να μην έχουν αυτά που είχαν ζήσει το 1980. Και το 1994. Και ειδικά τώρα το 1994 που ήταν και λίγο πιο φρέσκο. Ήταν δηλαδή 10 χρόνια μετά. Σαφώς, ναι, ναι. Δεν το μα μπήκε τον γκολ στην πρεμιέρα, το βάζει ο Καραγκούνης και λέμε μας φτάνει αυτό. Ναι, μόνο δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ναι, αυτό. Είμαστε ωραίοι. Ναι. Είμαστε ωραίοι. Αυτό. Εντάξει, μετά γίνεται και η φοβερή διαδρομή του Γιούρκα Σαϊταρίδη, εκείνη η έφοδος μέσα από όλη την πλευρά εκείνη που έπαιζε μέσα στην μεγάλη περιοχή της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τον ανατρέπει. Να δίνει δεν θυμάμαι ποιος είναι ο διαιτητής σε εκείνο το παιχνίδι στην πρεμιέρα του Euro εκεί. Να δίνει το πέναλτι και υπάρχει με τον Άγγελο Βασίλη. Ήταν ο Κολίνα εκεί πέρα. Όχι, ο Κολίνα δεν ήταν εκεί. Ο Κολίνα ήταν στο. Ο Μέρκ πρέπει να ήταν. Ο Μέρκ ήταν ο διαιτητής της πρεμιέρας και ο Κολίνα πρέπει να σφύριξε το παιχνίδι ή του ημιτελικού με την Τσεχία ή του προημιτελικού με του. Ο Λούμπος Μίχελ είχε σφυρίξει τότε. Είχε σφυρίξει με την Ισπανία. Με την Ισπανία, ε. Ναι. Θα το λέγαμε. Το λέγαμε, ναι, εκείνη τη φορά που λέμε το Euro. Τότε είχε σφυρίξει. Ναι, θα ήταν ωραίο αυτό που είπες για το Euro 2004, αλλά δεν το περίμενε κανένας. Π.χ. στον ΠΑΟΚ ήταν και λίγο ψηλιασμένο ότι όσο τελικό θα φτάσουμε, μετά θα δούμε το τι θα γίνει. Και καταλαβες. Γενικότερα πάντως ήταν ωραία σκέψη, έτσι, αυτή η κίνηση που γίνει από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήταν έξυπνο. Και δεν είχε βγει προς τα έξω. Δηλαδή δεν ξέρω και εσύ μπορεί να την ήξερε ίσως ως δημοσιογράφος, δεν γνωρίζω ή όχι. Αλλά δεν είχε βγει προς τα έξω. Πολλοί κόσμος δεν το ήξερε, έτσι. Όχι. Πριν τον τελικό, κανένας δεν ήξερε ότι υπάρχει τέτοια σκέψη. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στο φίλο και μετά πάμε σε διαφημίσεις. Παρακαλώ. Κάνετε ένα μικρό λαθάκι. Ο Κολίνα ήταν ο διαιτητής του πρώτου αγώνα της Εθνικής και δίνει τον πέναλτι. Ο Κολίνα ήταν. Ο Κολίνα ήταν. Στο είπα. Να είσαι καλό που μας διόρθωσες. Μήπως θυμάται Κολίνα και τους υπόλοιπους. Θυμάσαι και τους υπόλοιπους. Διαιτητές. Ναι, ο Μέρκ που έπαιξε. Μήπως ήταν ο Μέρκ ήταν ο διαιτητής του τελικού.
Για να σου πω την αλήθεια, κανέναν άλλον δεν θυμάμαι διαιτητή. Εκείνον το θυμάμαι στην πρεμιέρα, τους άλλους δεν τους θυμάμαι. Γιατί έτσι πως πήγε εκείνο το τουρνουά, τους μόνους που δεν μπορείς να θυμάσαι είναι τους διαιτητές. Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Φυσικά. Γιατί, εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι και πατέρας σας. Ήρθε, ας πούμε, η Γη με τον πλανήτη Άρη, με τον πλανήτη Δία, με τον πλανήτη Αφροδίτη. Συνετέλεσε το σύμπαν έτσι, ώστε όλα ήρθαν σε μια ευθεία και έγινε αυτό που έγινε. Μπήκε και ο Τζίμι Τζαμπ πάνω που άρχισε να φορτσάρει ο Ρονάλντο στον τελικό. Από εκείνη την ημέρα και μετά, αν παρατηρήσετε σε όλες τις διοργανώσεις, οι λεγόμενες ασθενέστερες ομάδες έχουν τακτικές σαν τις εθνικές μας ομάδες. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που λέει. Και έδωσε το δικαίωμα εκείνο το πανευρωπαϊκό σε όλες αυτές τις μικρές ομάδες να πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι. Δείτε η Ισλανδία, παραδείγματος αυτό χάρη. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Στην Ισλανδία λοιπόν, που είδαμε απέναντι στην Ισλανδία. Με την άμυνα που παίζει. Ακόμα και σε αυτό το Μουντιάλ, το Ιράν, την Αίγυπτο. Κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, και άλλες ομάδες, ας πούμε και σήμερα. Και η Ελβετία, τη Βραζιλία, ναι. Η Ελβετία ή το Μεξικό, δείτε ότι έχει γίνει πλέον πίστη στους μικρότερους ότι μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα. Και βλέπετε και αυτός που θα σκοράρει πρώτος δεν χάνει το παιχνίδι. Βέβαια τώρα θα μου πείτε εδώ στο σημερινό το μάτς σκόραρε ας πούμε ο ισχυρός και ισοφάρισε ο αδύνατος. Αυτό όμως είναι ένα 10%. Στα περισσότερα παιχνίδια που σκοράρει η ασθενέστερη ομάδα δύσκολα γυρίζει το παιχνίδι. Το παρατηρώ ειδικά ας πούμε, στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Και πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο Μουντιάλ, εντάξει, γραφικό σαν γραφικός βγαίνω, έτσι, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δούμε κάτι που δεν το έχουμε δει. Κάτι δηλαδή διαφορετικό. Θα το πάρει η ομάδα, ορίστε. Κάτι διαφορετικό, να το πάρει ένα outsider. Θα το πάρει ο Τσάιντερ, θα το πάρει η ομάδα που δεν το πιστεύουμε. Να σας κάνω μια έμπνευση, μήπως έχει καμία έμπνευση τώρα που γυρίζει. Έχω. Να βάλουμε κανένα δεκάρικο έτσι. Θέλετε να μας τη μοιραστείτε την έμπνευσή σας. Ναι, το έχω πει και στον Ασλαμά, μάλιστα και στον Θανάση τον Κιλόνι, την Αγγλία βλέπω. Την Αγγλία. Ότι ναι. Έχει μια δεξί μπακ, έχει φρέσκο δεξί μπακ, έχει ωραίο παιχτή, αριστερό μπακ. Κάπου εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μιας που το αναφέρετε, ναι. Να πούμε ότι βγήκε πριν δύο ώρες είδηση ότι ο Τριπιέρ της Τότεναμ, ο οποίος λογίζεται ως βασικός δεξί μπακ, είναι αμφίβολος για την αυριανή πρεμιέρα της Αγγλίας στο Euro. Εγώ θα βάζα τον Άρνολντ. Μακάρι, και εγώ μαζί σας. Όχι επειδή είμαι Λίβερπουλ, αλλά έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Ίσως να είναι και αυτό το φεγγάρι και θα το δούμε. Και το αριστερό μπακ είναι καινούργιος και νεαρός. Είναι ο Ράσφορντ της Μάντσεστερ μπροστά που μπορεί να παίξει. Είναι ο Χάρι Κέιν που μπορεί να παίξει. Είναι ο Στέρλινγκ που μπορεί να παίξει. Είναι μια Αγγλία που έχει. Και στα χάφη είναι ο Τελεάλη. Είναι ο Χέντερσον σαν αμυντικό χάφ που έκανε καλή χρονιά. Δηλαδή η Αγγλία και πάει μουλοχτά η Αγγλία χωρίς φανφαρισμούς. Ίσως να είναι και το φεγγάρι της. Περιμένω να την δω αύριο. Αν και δεν περιμένω να δω, ας πούμε, αυτά που περιμένει ο κόσμος να δει σαν το Ισπανία-Πορτογαλία παιχνίδια. Αυτά πιστεύω λίγο τα καλά θα είναι λίγο παρακάτω, γιατί τώρα είναι παιχνίδια σκοπιμότητας και αποτελέσματος. Είναι και τα πρώτα παιχνίδια, οι ομάδες τώρα βρίσκουν τα πατήματά τους. Μου άρεσε η πρόταση για Αγγλία εμένα προσωπικά, γιατί... Εσύ είσαι φίλος της, σκέψου που φτάσαμε πλέον η Αγγλία, που άλλες χρονιές ήταν από τα φαβορί, πλέον δίνει απόδοση 17 περίπου. Δηλαδή είναι outsider. Ναι, αλλά απογοητεύτηκα όταν στον ΟΠΑΠ το είδα 12. Ναι, ο ΟΠΑΠ είναι αυτό σταθερά, κάθε χρόνο είναι μικρότερο. Σταθερά πατεωνίσκη. Λοιπόν, εντάξει, όχι επειδή ας πούμε, από μικρός ας πούμε, είμαι με την Αγγλία. Δεν είναι το θέμα αυτό, είναι ότι ρεαλιστικά άμα καθίσεις να δεις κάποια πράγματα, όπως μ' άρεσε σήμερα και το Μεξικό μ' άρεσε και η Ελβετία μ' άρεσε. Δεν μου άρεσε η Σερβία, δεν μου άρεσε η Κροατία. Άσχετα αν κερδίσανε. Συμφωνώ προς το παρόν σε ό,τι έχετε πει προσωπικά. Και η Ισλανδία δεν τη θεωρώ ξεγραμμένη, όπως περιμένω και την από τις Αφρικανικές, ίσως επειδή αποτύχανε φαίνεται οι περισσότερες, για τη Σενεγάλη, η οποία έχει παίχτες που παίζουν σε καλές ομάδες
Και το Σάντιο Μανέ, έτσι, ως Λίβερπουλ και πάλι, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Μανέ, είναι και άλλοι παίκτες που έχει καλούς. Έχει και άλλο, ο Κουλιμπαλί πίσω, είναι ωραία και η ΙΤΑ. Και η Ισλανδία, η οποία είναι μια προσωποποίηση της Εθνικής Ελλάδος, έτσι, που βλέπεις, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε, όταν μια ομάδα παίζει καλή άμυνα, τι αποτελέσματα μπορούν να έρθουν. Θα έχει πράγματα που δεν τα πιστεύουμε. Βέβαια, κάποιος φίλος μου είπε σήμερα και για τη Γερμανία ότι θα χάσει. Ελπίζω να το στοιχημάτισε και να πήρε χρήματα. Να βγάλει κάποιο χι. Και ήταν, να πω ότι και ο Μάριος μιλούσε για τη Γερμανία και είχα και εγώ αυτή το προαίσθημα ότι δεν θα πάει καλά. Όχι γιατί δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα στα φιλικά, αλλά γενικά, ας πούμε, το ρεπορτάζ έλεγε ότι υπάρχουν θέματα μεταξύ των παικτών. Το κακό κλίμα δηλαδή, έτσι, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε μια ομάδα. Το καλό κλίμα, μια μέτρια ομάδα την ανεβάζει 2 βαθμούς. Ναι. Ενώ το κακό κλίμα, μια πολύ καλή ομάδα θα την κατεβάσει 2 βαθμούς. Δεν θα την κρατήσει δηλαδή στο 9, μια ομάδα του 9 να παίξει 9. Θα παίξει 7, γιατί το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια είναι παράγοντας για να πάει καλά μια ομάδα. Να μην ξεγελιέται ο κόσμος και για τα αποτελέσματα, ας πούμε, τα αυτά που είδε. Έχουν να γίνουν και άλλα πράγματα, τα οποία θα μας εκπλήξουν. Μακάρι, ωραίες είναι οι εκπλήξεις στο ποδόσφαιρο. Πάντως κράτησε το αυτό για την Αγγλία. Και σε περίπτωση που δεν κερδίσει... Να σας πω την αλήθεια, εγώ έπαιξα αργεντινή στοίχημα για να το κατακτήσει. Και είδα το 1-1 και μελαγχόλησα. Να σας πω την αλήθεια. Και όσοι παίξανε αργεντινή, το τελείωσε και την ισοπαλία. Δεν τελείωσε τίποτα. Υπάρχουν 2 αγώνες ακόμα. Δεν τελείωσε. Και οι άλλοι μπορούν να κερδίσουν και αυτοί, ναι. Δεν τελείωσε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Απλώς όταν δεν νικάς τον θεωρητικά πιο εύκολο αντίπαλο στον όμιλο, είναι λίγο κάπως. Εντάξει, τώρα πήραμε θάρρος. Είδαμε την ισοπαλία της Βραζιλίας, την ήττα της Γερμανίας. Θα πρέπει να βλέπουμε οι Έλληνες που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο να το βλέπουμε διαφορετικά από ό,τι το βλέπαμε μέχρι τώρα. Και εσείς τα νέα τα παιδιά, δυστυχώς πιστεύετε αυτά τα δημοσιογραφικά. Θα το βλέπετε σαν τακτική ένα παιχνίδι και όχι σαν όνομα. Δηλαδή, αυτή την Ισλανδία, ρε παιδί μου, έτσι, που παίζει με αυτόν τον τρόπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να της βάλεις γκολ. Γιατί ξέρει να κλείνει καλά την άμυνα. Είναι δυνατή στο ψηλό παιχνίδι. Είναι καλή στους καινούς χώρους. Στην άμυνα. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να διασπάς άμυνες. Οι παίκτες που μπορούν να διασπάσουν άμυνες είναι 10. Ας πούμε ένα τριπλάριο Νεϊμάρ, ή ένα τριπλάριο Κουτίνιο, ή ένα τριπλάριο Μέση, ή ένα τριπλάριο Ρονάλντο. Βάλτε κι άλλους 7, 8, 10. Εντάξει. Γιατί τα τσιμέντα, τα αμυντικά τσιμέντα σπάνουν με αυτούς που έχουν τρίπλα και ταχύτητα. Η Αργεντινή γιατί και την τρίπλα και την ταχύτητα δημιουργείς ανισορροπία στο τσιμέντο της άμυνας και δημιουργείς, παίρνεις φάουλ, παίρνεις κόρνερ, παίρνεις. Εντάξει, Αργεντινή μπορείς να το πάρει το παιχνίδι. Το πάσα-πάσα δεν βγαίνει και το σέντρα-σέντρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διασπάσει μια άμυνα. Αν είναι καλά δουλεμένη ομάδα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να δούμε σε μια εθνική, μπορούμε να δούμε συνδυασμούς. Η πάσα-πάσα, όσο γρήγορη και τέλεια να είναι, εάν δεν υπάρξει ο παίκτης που θα τριπλάρει 1-2 για να σπάσει το τσιμέντο, δεν υπάρχει. Ακόμα και η Μπαρτσελόνα του πάσα-πάσα είχε, φίλε μου, τον Μέση. Ναι, και τον Σουάρε, που μπορεί να κάνει με την πλάτη τρίπλα, που ο Μέση μπορεί να τριπλάρει ανάμεσα από 2 και να δημιουργήσει τα ρήγματα. Εάν με σκέφτη πάσα-πάσα, δεν γίνεται δουλειά. Απλώς κακά τα ψέματα. Το κακό για την Αργεντινή... Είναι γνώμη, είναι άποψη, είναι πώς βλέπει ο καθένας τα παιχνίδια και δεν, εμένα προσωπικά δεν με εντυπωσιάζει κανένα αποτέλεσμα. Όχι, δηλαδή και το να χάσει, ας πούμε, αύριο η Αγγλία από την Τινησία, παραδείγματος χάρη. Ούτε μας εντυπωσιάζει, απλώς είναι άξιο σχολιασμού. Άξιο αναφοράς, αυτό λέω. Δεν έχετε άδικο. Από τη στιγμή που η Εθνική Ελλάδα έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, έπαψε για μένα πλέον να υπάρχει στο ποδόσφαιρο οποιαδήποτε λογική, που δεν υπήρχε λογική, αλλά από εκεί και μετά έπαψε να υπάρχει. Γιατί μια μετριότατη ομάδα στην τεχνική κατάρτιση, τεχνικά δηλαδή, δηλαδή ένας Καραγκούνης μπορούσε να τριπλάρει και να σεντράρει, να πασάρει, η ομάδα αυτή, άντε και ένας Τσάρτας που ήταν αλλαγή, το Ντέμις που δεν έπαιξε,
Άντε, δύο, τρεις, τέσσερις. Η ομάδα αυτή τι έκανε, βγήκε πρωταθλήτρια. Από εκεί και πέρα σταματάει οποιαδήποτε. με το ποδόσφαιρο που λένε. Οτιδήποτε και αν πεις για το ποδόσφαιρο. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Και τα αποτελέσματα δεν είναι πλέον εκπλήξεις. Είναι τάξη. Πώς το βλέπει ο καθένας. Έτσι, από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι δει και ό,τι κάνει. Και ό,τι είναι να γίνει που λένε θα γίνει. Αυτό που θέλουμε να γίνει. Με αυτό που θα γίνει είναι, μπορεί να είναι ο ουρανός με τη γη. Έτσι είναι το άθλημα. Κάναμε εκπομπή, βάλτε καμιά διαφήμιση, να πάρει κανένα φράγκο σταθμός. Να είστε καλά. Να πάρει κανένα φράγκο σταθμός, να μην μας λένε βγαίνεις και το κάνεις μονότερμα. Όχι, εντάξει, εντάξει, δεν σε κατηγορεί κανένας, να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Και μακάρι να ήταν και όλες οι φωνές που θα ακούγονταν εδώ πέρα έτσι ποδοσφαιρικές. Ποδοσφαιρικές, καθαρές φωνές, ωραίες, με ανάλυση και γνώση. Σε αυτό το οποίο είπε ότι η Ελλάδα έδωσε δικαίωμα να ελπίζουν και οι μικρότεροι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και να έδωσε ελπίδα και λίγο και η Δανία όταν το πήρε το ευρωπαϊκό. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχουμε να κάνουμε το διάλειμμα των 11. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 11, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα των 11 και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις εδώ στον Λίμπερο 107,4. Παρέα εδώ με τους δύο Χριστάρες. Το Βασίλη Καβαδία να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και το Σύμπαν Παπαντονίου να είναι πίσω από το μικρόφωνο και να σας κρατάει συντροφιά ένα ακόμα βράδυ Κυριακής. Αυτή τη φορά χωρίς τον Τάσο Τρέγια, αλλά ο Τάσος Τρέγιας έκανε αισθητή την παρουσία του. Στην ακόμα εκπομπή, το φυσάς και δεν κρυώνει, έτσι. Ναι, ρε φίλε, ήταν φοβερό το γλέντι. Εντάξει, νομίζω ήταν εκπομπή η οποία θα μείνει. Έχει στιγματιστεί, ρε παιδί μου, ότι είναι γλέντι, ρε φίλε. Την ηχογράφηση αυτή περίμενα. Την ηχογράφηση, ναι, εντάξει. Θα ανέβει στο Facebook όσοι θέλουν να την ξαναακούσουν. Να πούμε ότι μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω SMS, FM και αν το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με συμπεριλαμβανομένου χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας και ΦΠΑ. Να πούμε πως η Βραζιλία με την Ελβετία ήρθε στο 1-1 στο τελευταίο παιχνίδι της σημερινής μέρας του Μουντιάλ. Επίσης, να αναφέρουμε κιόλας ότι στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος κόντρα στον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 84-70 για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Οι πράσινοι κατακτούν το πρωτάθλημα Ελλάδος με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να κάνουν καζούρα τους παίκτες του Ολυμπιακού και γενικότερα και να τους υποδέχονται με κόκκινα string. Εντάξει, να πούμε, ήταν κάτι το διαφορετικό από θέμα καζούρας και δεν συμμαζεύεται. Το άλλο ωραίο που μου έχει μείνει από κερκίδα είναι αυτό που είχαν κάνει οι οπαδοί του Ηρακλή όταν έπαιζαν με τον Παναθηναϊκό στο Καφκατζόγλιο, όπου πετούσαν καρότα. 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 Και οι οπαδοί, αυτό το ήξερα, εγώ αυτό που θυμάμαι πολύ έτσι ζωντανά είναι στον τελικό του ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ, τελικό σκυπέλου στην Τούμπα. Οι παοξίδες πέταξαν κοτόπουλα μέσα. Για να φάνε τα σκουλίκια. Ναι, ναι, ναι. Πέταξαν κότες. Ζωντανές. Ζωντανές, όχι κοτόπουλο. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ζωντανές κότες, αλώνιζαν. Εκεί στα Πέριξ. Εντάξει, τώρα άμα πάμε έτσι. Σκέψου δηλαδή έναν άνθρωπο. Όχι, όχι, σκέψου λίγο. Μιλάμε για άνθρωπο. Πήγε ένα άνθρωπο στο κοτέτσι του. Πήρε μια κότα, την κουβάλισε, την πήρε δηλαδή αυτοκίνητο, μπαμ μπουμ. Δεν θέλω να ξέρω πώς την πέρασε από τη security, αν την πέρασε έτσι. Μια παρένθεση. Έφαλε κάπου. Μια παρένθεση. Μια παρένθεση. Εδώ ρε φίλε, περνάνε τόσα και τόσα. Την κότα θα δυσκολευτεί να περάσει. Φίλε, ένα κοτόπουλο πήρε, εντάξει, σιγά, γιατί έγινε. Την κότα. Δεν ξέρω. Και πώς, δηλαδή. Ναι, και πώς επέζησε εκεί η κότα εκεί μέσα που τη έβαλε. Από τη θύρα 4 πετάχτηκε. Δηλαδή και πώς επέζησε. Εγώ άλλο τέτοιο με καζούρα που θυμάμαι από ΠΑΟΚ είναι. Πέρα από τους γαύρους. Πέρα από τους γαύρους. Εντάξει, αυτό δεν είναι κλασικό, είναι και σχετικά πρόσφατο. Μία διαφήμιση μιας εταιρείας τηλεφωνικού καταλόγου. Λίζα, κάνουμε μπανάνα. Τη θυμάστε? Ναι. Όταν είχε πρωτοβγεί. Μην κάνεις τηλεφωνή και βγει πάλι ο όχι, όχι. Όχι, εντάξει, το ελέγχουμε.
Είχαν... όλα σήμερα είναι υπό έλεγχο. Δηλαδή, αν κάτι χαρακτηριζόμαστε, είναι ότι είναι όλα υπό έλεγχο. Ναι, είχαν φέρει μια τέτοια τεράστια μπανάνα φουσκωτή μέσα στο γήπεδο και την κουνούσαν δεξιά-αριστερά. Πού έγινε αυτό? Στην 7 είχε γίνει, σίγουρα. Νομίζω ότι είχαν πάει και στην 4 άλλη μια. Ναι, είχαν γίνει πολύ καλά. Σε ποιους είχε γίνει, σε κάποιους είχε γίνει. Οι Ηρακλειδείς με τα κεράκια. Που οι Βουτς έλεγαν ότι θα τους κάνουν κηδεία και τελικά έχουν δεν γίνει διάφορα τέτοια. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια. Ναι. Μετά από νίκη επί του Άρεως, ένα κυκλοφορεί έξω από την Τούμπα, καπάκια από φέρετρο. Έχουν γίνει πολλά τέτοια. Πολλά γίνονται, εντάξει. Στο πλαίσιο της καζούρης αυτά είναι ωραία. Φάση αυτό με τα κόκκινα τα στριγκάκια ήταν εφιέστατο και μπράβο τους το κάνανε. Όχι, έδειξε το κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, μπορείς να κάνεις καζούρα στο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Γιατί τώρα όταν ο άλλος πάει και πλακώνεται. Ναι, όντως. Δεν ξέρεις κατά πόσο μπορείς να σε παίρνει να κάνεις καζούρα. Πάση περιπτώσει. Πάντως, μιλάμε. Όλοι βρίσκονται, ας πούμε, σε ρυθμό Μουντιάλ. Νομίζω ότι. Σε αρκετούς κακοφάνηκε, ξέρω εγώ, να κάτσουν να δούνε μπάσκετ τέτοια μέρα, έτσι. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο, τρεις αγώνες Μουντιάλ σήμερα. Και Παναθηναϊκός να είσαι Ολυμπιακός, να είσαι πουλιολόγος. Όχι, άμα είσαι μπασκετικός και είσαι φόλα είτε Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, πιστεύω θα κάτσεις. Εννοείται. Και πάω να παίζει, θα τον βλέπαμε. Αυτό ακριβώς. Αν όμως είσαι ένας φίλαθλος όπου πρέπει να επιλέξεις το τι θα δεις, προφανώς θα δεις το Μουντιάλ. Εντάξει, δεν συγκρίνεται αυτό. Δεν το συζητάμε καν. Για πείτε. Τίποτα, εγώ ήθελα απλά να. Δεν προλάβαμε πριν, ήθελα απλά να σχολιάσω σε αυτό που έλεγε ο φίλος, ο τελευταίος ακροατής ναι. που βγήκε. Δεν ο οποίος. Τίποτα, όχι, αυτό που. Καταρχήν, αυτό που είπαμε και πριν, μακάρι έτσι να ακούγονται τέτοιες φωνές που να μιλάμε όμορφα και ποδοσφαιρικά. Για αυτό που είπε για την Αργεντινή. Ναι. Και για το γεγονός ότι. Απλά ήθελα να προσθέσω ότι η Αργεντινή δεν έχει και τον παίχτη να απειλήσει ψηλά. Δηλαδή, ναι, μεν όπως είπε, okay, έχεις το Messi, είπαμε το να κάνεις κάποια ατομική ενέργεια, ίσως να ψάξεις κάποιο σούτ από μακριά, κάποιο συνδυασμό, αλλά δεν μπορεί να ψάξει η Αργεντινή τον γκολ στον αέρα, με κεφαλιά. Έτσι, έχει έρθει αρκετά χαμηλό σχήμα και αυτό της χωστίζει. Ισχύει αυτό που λες και νομίζω ότι και ο Μέση χρειάζεται συμπαραστάτες σε αυτήν την προσπάθεια προς την κατάκτηση του τίτλου, αν φτάσει στην πολύ κατάκτηση. Απομονωμένος. Ναι, πολύ. Τρεις παίχτες της Ισλανδίας έπεφταν πάνω του χθες. Ναι, είναι αυτό ότι το κλείνουν πολύ καλά και... Είναι ότι ξέρουν, τον περιμένουν πλέον. Αυτό, το θέμα είναι πιο ότι όταν πέφτουν τρεις παίχτες πάνω σου, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι συμπαίκτες σου θα μείνουν ελεύθεροι. Αυτοί οι συμπαίκτες όμως αρκετές φορές είναι κατώτεροι των περιστάσεων στην Εθνική Αργεντινή. Αυτό είναι το θέμα και όταν υπάρχει αυτή η διαμάχη Κριστιάνο Ρονάλντο-Μέση και βλέπεις ότι ο Ρονάλντο, έστω, δεν θα εξετάσω το πώς έγινε αυτό, κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό κύπελο με την εθνική του ομάδα και γίνεται και αυτή η άτυπη σύγκριση Diego Maradona με Μέση και ο Maradona όπως και να είχε πήρε ένα παγκόσμιο κύπελο κι αυτός. Είναι ένα θεματάκι και τον Λιονέλ Μέση που φυσικά για μένα ο Μαραντόνα, αν και είναι σε διαφορετικές περιόδους, σε διαφορετικές εποχές, νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος, ο top, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. Διαφωνώ μαζί σου. Εντάξει. Εδώ πέρα θεωρώ ότι ποιος θεωρείς? Ο μεγάλος Πελέ. Πελέ. Και είναι και αδικημένος γιατί δεν υπάρχουν όλα του τα στιγμιότυπα. Εσύ Πελέ ή Μαραντόνα? Δεν μπορώ να. Τώρα έχουμε δει στιγμιότυπα. Δεν μπορώ να κρίνω, έτσι. Πάμε στο φίλο. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, ο Κώστας. Με τι κάνετε? Γεια σας. Λοιπόν, επειδή πιάσατε πολύ ωραία κουβέντα για το Μουντιάλ, γιατί αυτό περιμένουμε οι ποδοσφαιρόφιλοι. Για να δούμε. Αν πάρουμε τις μεγάλες δυνάμεις, καταρχήν για την Αργεντινή που είπατε, παιδιά, τα χαφ της Αργεντινής. Ειλικρινά σας μιλάω, ο Κουρμπέλης είναι όαση. Σας μιλάω ειλικρινά. Είναι αυτή η άνθρωπη. Αναφέρεσαι στον Μπιλιά. Ναι, ποιος Μπιλιά τώρα και τι Μπιλιά και τι σγούρα τώρα. 2018 βασικός δεν είναι. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Τα περιμένουν όλα από ένα Μέση, ότι η Μαρία είναι να τον παίρνεις για κλωτσιές, στην κυριολεξία. Ο Αγκουέρο δεν τροφοδοτήθηκε παιδιά. Μια φάση που πήρε την έκανε γκολ, πρέπει να πάρει την μπάλα μέσα. Αυτό... Ο Ντι Μαρία, εγώ δεν ξέρω γιατί έχει πέσει. Δεν ξέρω ειλικρινά αυτό που πέσει. Έχει πάθει. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ξέρω αν έχουν και προσωπικά θέματα αυτοί εκεί μέσα. Γιατί η Αργεντινή πάντα τα έχει αυτά. Έχει ένα βεντιτισμό γενικώς η Αργεντινή.
Το βγάζει και μέσα στα παιχνίδια της. Είναι κάπου αλλού δηλαδή η ομάδα. Δεν είναι συγκεντρωμένη η ομάδα. Δηλαδή δεν είναι συγκεντρωμένη που λέμε στο στόχο on target. Μα... είναι μια ομάδα η οποία πηγαίνει, έχει πάντα έρηδες μέσα στα αποδυτήρια, πάντα δημιουργούνται θέματα. Μα και ένα Οταμέντι πίσω αυτός δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Από back ξέχνατα. Και είναι ένας μέσα και μπροστά μεσοπαιδικά έχει πληθώρα παιχτών. Δηλαδή βγάζει ο άλλος, βάλε μέσα ρε αγόρι μου και τον Αγκουέρο και τον άλλο το φόρμ που έχεις. Έχει αφήσει τον Ικάρντι έξω, έχει κάνει παπάδες στην Ιταλία. Δηλαδή μπροστά έχει τέτοια πληθώρα που λες δεν μπορεί ρε φίλε, θα το πάρει 4-2 το παιχνίδι. Κι όμως δεν μπορεί γιατί πέτυχε πάνω σε μια ομάδα, όχι ότι έπαιζε μπάλα η Ισλανδία, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δίνει και το τελευταίο της γραμμάριο αίματος για να κυνηγάει την κάθε φάση. Αυτό ακριβώς. Κάτι το οποίο δεν κάνει η Αργεντινή. Η Αργεντινή δεν το κάνει και δεν το κάνει επανειλημμένος φίλε μου. Δεν το κάνει επανειλημμένος, γι' αυτό χαρακτηρίζεται loser. Και έπεσε και στην ημέρα όπου ο Λιονέλ Μέση έχασε και πέναλτι. Έτσι. Δεν μπορείς να τα περιμένεις όλα από το Μέση. Καλά, ναι, ισχύει, αλλά τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα, δηλαδή, όταν σου έχετε τόσο εξαρτημένη ομάδα. Τόσο εξαρτημένη ομάδα. Αυτό το είδαμε, το είδαμε και στην Μπαρτσελόνα μέσα στη χρονιά όταν έλειψε ο Μέση. Δυσκολευόταν. Ακριβώς. Ναι. Πάμε τώρα στην άλλη ομάδα, τώρα στη Βραζιλία. Βραζιλία που εγώ ας πούμε, όλοι οι ποδοσφαιρικοί κοιτάμε όταν κοιτάμε μουντιάλ, τι λέμε, να δούμε τη Βραζιλία. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Πέστε μου ρε παιδιά, για να καταλάβω εγώ κάτι. Δηλαδή τη Βραζιλία θέλω να την κάνω Βέλγιο. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Κατάλαβα τι εννοείται. Τι εννοείται. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Η Βραζιλία φίλε μου πρέπει να είναι μια ομάδα τολμηρή. Μια ομάδα που θα πάρει το ρίσκο που θα βγει μπροστά. Αυτή τη Βραζιλία αγαπήσαμε. Ναι. Δεν αγαπήσαμε τη Βραζιλία να κάθεται μόλις προηγείται πίσω από το κέντρο. Ναι, πλέον δεν υπάρχει. Όχι αυτή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έχει καταζήσει σαφές. Είναι η ευρωπαϊκή ομάδα. Από τα φιλικά ακόμα. Έχετε δίκιο. Δηλαδή υπήρχε φιλικό που κατέβασε την 11η με 3 με την οικογενή Χαβ. Σε μία φάση την είδα τη Βραζιλία να πιέζει μπροστά. Να βγαίνουν και οι τέσσερις μεσοπιθετικοί μπροστά να πιέζει. Δεν υπήρχε άλλη φάση. Δεν το έχω ξαναδεί. Να πιέζει μπροστά. Βραζιλία πίεζε μπροστά. Το έκανε 1-0, 2-0. Το καθάριζε το παιχνίδι. Βεβαίως αυτές οι ομάδες δεν είναι εύκολο να τις ανοίξεις. Εννοείται. Πολύ σωστά γιατί στο αυτοκίνητο σας ακούγα ένας φίλος εκεί πέρα. Βεβαίως όταν παίζει μια ομάδα τέτοιο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν μερικές, υπάρχει το σούτ από την μακρινή απόσταση, υπάρχουν τα στημένα παίχτες όπως λέει οπωσδήποτε που να έχουν την ατομική ενέργεια που την έχει η Βραζιλία. Να κάνεις τα overlap στο πόδι. Ο Ήλαν, ο Νέιμαρ έχει φάει τον κλωτσιά του αιώνα εκεί ο Νέιμαρ. Βεβαίως η αλήθεια είναι, χωρίς να ξέρω βέβαια αν θα μπει το πέναλτι, είναι πέναλτι όμως. Σε αυτό που ζητάει η Βραζιλία. Ναι. Είναι πέναλτι. Όντως. Αλλά μέχρι εκεί. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν το πήγε ο διαιτητής στο VAR το πέναλτι. Ναι, πραγματικά και πρέπει να το ζητήσει τη βοήθεια του VAR. Εκεί γιατί εγώ έτσι όπως το είδα τουλάχιστον. Εντάξει, πρόσεξε, δεν λέω ότι το πέναλτι είναι γκολ, ε. Ναι, γιατί κάνουμε αυτό το λάθος. Άλλο είναι αυτό. Άλλο, άλλο θέμα αυτό. Το θέμα είναι αν το έδωσε ή δεν το έδωσε. Αυτό συζητάμε. Όπως έλεγε και ένας προπονητής όταν έπαιζε, η κλασικότερη ευκαιρία δεν είναι το πέναλτι. Γιατί λέει στο πέναλτι υπάρχει τερματοφύλακας. Η κλασικότερη ευκαιρία είναι να βγεις μόνος με το τέρμα. Σωστό. Ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω δηλαδή ότι και η Βραζιλία πάλι ίσως τώρα είναι και κουρασμένη, ίσως και είναι και προκριματικά, δεν τα δίνει. Δηλαδή, ξέρεις, αλλά και σε άλλα μουντιά. Δηλαδή τώρα ο Βραζιλιάνος, να σου πω κάτι φίλε, στη Βραζιλία δεν ικανοποιήθηκε από αυτή τη Βραζιλία. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δεν ικανοποιήθηκε. Ο Βραζιλιάνος θέλει να δει Ροναλντίνιο, Ρομπίνιο να κάνουν τρίτη. Θέλει να ρε φίλε, γι' αυτό κοίταξε κάτι. Όταν εγώ κάθομαι να δω ένα μουντιάλ. Θέλω να δω ρε φίλε, και εγώ από τη Βραζιλία περιμένω τη φαντασία, περιμένω το απρόβλεπτο. Περιμένω να μου κάνει, καταλάβες. Αυτά ζητάμε. Τώρα δεν μπορώ να τα δω εγώ αυτά από ομάδες από την Ελβετία και από τη Δανία. Απλώς το στενάχωρο σε αυτό είναι ότι μπήκε το αποτέλεσμα στη μέση και μπροστά στο αποτέλεσμα τα θυσιάζουν. Ακριβώς. Μπήκε αυτό επειδή η Βραζιλία παλιά κατηγορήθηκε ότι ήταν αφελής και έχανε παγκόσμια. Είναι γεγονός αυτό. Ήταν αφελής η Βραζιλία και έχανε παγκόσμια. Δεν λέω να μην προσέξει και την άμυνά της, αλλά το 1-0 φίλε είναι 1-0. Ορίστε το έκανε η Ελβετία και όπως πολλούς τα λένε οι εκπλήξεις δεν είναι τόσο εκπλήξεις παιδιά αν τις δείτε τα παιχνίδια. Προφανώς. Δεν είναι τόσο με τη μορφή του παιχνιδιού. Με 11 παίκτες από τη μία, 11 παίκτες και από την άλλη. Ναι ρε φίλε, πίεσες, εντάξει Βραζιλία θα πίεσες. Αυτό έλειπε δηλαδή, να σε πίεσει και η Ελβετία. Το κακό δεν χρειάζεται πολύ για να γίνει. Έτσι. Και ξέρεις κάτι, καταλήγω είχα μια συζήτηση εκεί που βλέπαμε το παιχνίδι και λέω ρε παιδιά, μετά τη δικά μου στην Εθνικούλα τι βρίζαμε. Αυτό, τι παίζει, όχι, δεν έχει σχέση με την Βραζιλία. Η Ελβετία τι παίζει, δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Και το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι εμείς ζητούσαμε πολλά περισσότερα από τη δικιά μας εθνική. Εμείς ζητούσαμε και μπάλα. Ναι, αυτό. Χωρίς να έχουμε και τόσο μεγάλο ταλέντο που πολύ πιθανό να έχει. Μα δεν έχουμε τους παίκτες αυτούς. Αυτό ακριβώς. Δεν είχαμε παίκτη εμείς να στοιχίζει 50 και 100 εκατομμύρια.
Και εμείς ζητούσαμε αυτήν την Κίνα, βλέπω και γκρινιάζαμε κιόλας. Εγώ φίλε μου είδα την Ισλανδία, είδα την Ελβετία, είδα τη Δανία. Καμία απολύτως διαφορά δεν είδα με την εθνική τη δικιά μας. Όχι, έτσι είναι. Καμία. Στα καλά της τα χρόνια, ναι, δεν υπάρχει. Οργανωμένες ομάδες όμως, πολύ οργανωμένες. Να σου πω εμένα ποια ομάδα μου άρεσε, ειλικρινά μου άρεσε. Για πείτε μου. Η Κροατία, φίλε. Η Κροατία μου άρεσε σαν ομάδα. Πολύ συγκροτημένη ομάδα, φίλε. Πολύ συγκροτημένη. Και δύο χάφαρους. Ο Ράκητιτς με τον Μόντριτς. Χάφαρη. Πεχτάρες, φίλε, στο κέντρο. Η Κροατία, να σας πω την αλήθεια, γιατί την πέτυχε και η εθνική μας ομάδα στα μπαράζ. Η εικόνα που μου είχε δείξει στα μπαράζ δεν με έπεισε. Δηλαδή ήταν πολύ προβληματική. Συμφωνώ. Και ειδικά η εικόνα που έδειξε εδώ μέσα. Ναι, ήταν δηλαδή μια ομάδα που δεν ήταν καλή. Θα είναι σάκος του μπόξ στο Μουντιάλ. Αλλά φίλε μου, είναι πολύ συγκροτημένη ομάδα αν τη δεις. Ναι. Πρόσεξε, δεν λέω ότι παίζει κανένα ποδόσφαιρο. Αλλά κατάλαβες, είναι συγκροτημένη ομάδα. Άλλο, ναι, υπάρχει διαφορά το συγκροτημένο από τον καλό. Ναι, όχι η ομάδα που θα πεις, ωραία φίλε, τι παίζει. Όπως τώρα που λέγατε πριν για την Αγγλία. Εγώ την Αγγλία, φίλε, είναι το ύψη του βάθους. Εγώ τη φοβάμαι την Αγγλία. Είναι ικανή για τα καλύτερα και για τα χειρότερα. Εγώ τη φοβάμαι την Αγγλία ανέκαθεν. Και εγώ πάντα έλεγα, άντε και με παιχταράδες μέσα τώρα η Αγγλία, έτσι. Με Ρούνι, δεν συμμαζεύεται τώρα. Μιλάμε για παιχταράδες μπροστά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν. Ίσως επειδή πάνε πιο χαμηλών τόνων τώρα. Ακριβώς. Φέτος κανείς δεν τους περιμένει. Μπράβο, να κάνουν κάτι. Η Γερμανία, νομίζω ότι κάπου άραστη. Είναι κομμένη και φίλε μου, όπως και η Βραζιλία μπροστά, δεν έχουν τα μεγάλα φόρ μπροστά. Εκεί δεν είναι μόνο εκεί το θέμα. Μιας και είπατε πριν για τα χαφ της Αργεντινής. Παίζει και στην Αργεντινή του 2018 βασικός ο Κεντήρα, έτσι. Δηλαδή... Στη Γερμανία, ναι. Εκτός από τον Κρος δεν έχει μεγάλο. Ναι. Αυτός είναι ο Κρος λίγο που προσπαθεί εκεί πέρα. Δεν έχει, όχι. Μεγάλα χάφη δεν έχει η Γερμανία. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Γενικώς βλέπεις ότι όποιοι έχουν χάφη τέτοιο. Και η Βραζιλία εκεί στα αμυντικά της χάφη. Βασικά η Βραζιλία για μένα αυτό που είδα, ας πούμε, δηλαδή μπροστά ρε παιδί μου, δεν έχει τον Κίλερ. Δεν έχει ένα Ρονάλντο, δεν έχει ένα Ρομάριο. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο και ή πιο παλιά όταν βλέπαμε. Είχε τώρα μπροστά παίκτη ο οποίος σκόραρε με το παραμικρό. Το Ρονάλντο, δεν το βλέπω. Το Ρονάλντο το φαινόμενο το προλάβαμε τώρα. Βέβαια, τώρα μα θυμάσαι εκείνος τώρα. Τι να συζητάμε, εκείνος τώρα ο άνθρωπος ήταν άλλο. Ας πω εκείνος έκανε και φάση από μόνος του. Δηλαδή περνούσε ένα βιό και τέτοιο. Αλλά τώρα μέσα στην περιοχή ήταν άστρο τώρα. Άγγιγμα και γκολ. Ναι, ναι. Δεν έχει τέτοιο μεγάλο φόρο. Τώρα καλή Φιρμίνο, εντάξει, δεν. Για Βραζιλία μιλάμε, έτσι. Πρόξω ο Φιρμίνο μπορεί να παιχτάρει, γιατί εγώ μιλάω για εθνική Βραζιλίας. Γιατί έχουμε δει μπάλα από αυτή την ομάδα. Μπάλα που μας έμεινε δηλαδή αξέχαστη. Αξέχαστη την κυριολεξία. Εγώ το 82 όταν είδα το Μουντιάλ, δηλαδή εκείνη η ομάδα δεν παίζει το 82. Τα δεδομένα εκείνα, όχι, δεν υπάρχει τότε καμία σύγκριση απολύτως. Τότε το 92 που λέτε υπήρχε και ένα... Το 82. Με Ζίκο, Φαλκάο, πώς λεγόταν άλλος, ο Σόκρατες, με Καρέκα μπροστά, με άλλον, ποιον είχε. Παιχταράδες σου μιλάω τώρα. Σερτζίνιο, τέτοιο, μη συζητάς. Ο Καρέκα ήταν αυτός ο οποίος ήταν... Στην Νάπολη. Στην Νάπολη μαζί με τον Μαραντόνα. Ναι, δεν ήταν πολύ, αλλά ήταν γκολτζής, φίλε μου. Ναι. Δηλαδή ο Καρέκα αυτά τα ένα-δυο φάσεις και τα τις παστέλωνε. Ναι. Δεν το έχει αυτό το γκίλερ. Δεν τον έχει αυτό το γκίλερ μπροστά η Βραζιλία. Όπως δεν τον έχει η τέτοια, όπως είπατε πριν, ο Αγκουέρο έχει το αίσθηκτο του γκολ. Δεν πήρε την μπάλα μέσα, το έκανε τον γκολ. Όταν τον ήρθε το έκανε. Ναι. Αλλά όπως είπες, δεν έχει το σώμα βέβαια για να παίξει αυτό που λέμε το καλά. Αλλά δεν παίζουν και όλοι τις σύγχρονες που βλέπεις και αυτά τα βαριά κορμιά αρχίζουν σιγά σιγά και ξεφτίζουν. Γιατί σου λέει τώρα τι είναι, εγώ θέλω να παίξω γρήγορα. Είναι και το στυλ που παίζει μια ομάδα. Στην Ισλανδία θες εκεί ένα 95 άστονα να πούμε, πορτιέρες εκεί να κρατάει και τους αμυντικούς. Αλλά τώρα η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ισπανία. Η Ισπανία μου άρεσε. Η ναι. Ισπανία είναι από τις ομάδες οι οποίες έχει το φορ μπροστά. Έχει τον Ντιέγκο Κώστα. Έχει, ναι, ορίστε φορ. Ο Ρονάλντο. Φοράκλα, ναι. Που εγώ σου λέω, μπορεί να είναι σίγουρα και για μένα καλύτερος είναι ο Μέση. Αλλά αυτός έχει ένα πράγμα. Έχει τον γκολ, ρε παιδιά. Ο Ρονάλντο. Α, με το παραμικρό θα σε κάνει γκολ. Έχει τον γκολ. Τελείωσε. Η Ισπανία, Ντιέγκο Κώστα, τον έδειξε. Χόρεψε στο πρώτο γκολ. Και είναι Βραζιλιάνος. Και του πήρε την Ισπανία. Ναι, δηλαδή, αλλά η Ισπανία μου άρεσε. Η Ισπανία μου άρεσε, φίλε. Και είναι άδικο το αποτέλεσμα για την Ισπανία. Ναι, αφού τους έπεσε μονότερμα. Τι μονότερμα, ρε φίλε, τώρα συγγνώμη κιόλα, αλλά τους άντρες τώρα που έχει. Δηλαδή εντάξει, ρε φίλε, να πει κανένα. Καλά και νυχτερίδα. Καλά και νυχτερίδα. Ρε φίλε, παίξει και καλά τζόκερ, ρε φίλε. Να παρατήσεις να πούμε και έχει την προπονητική. Δηλαδή δεν γίνονται. Ο άλλος που αφήνει τον κάνει. Ο Φερνάντο είναι από τους προπονητές ο οποίος πάντα είχε το αστέρι. Ήταν τυχερός σε όλες τις ομάδες που πήγε. Ακόμα και στην εθνική τη δικιά μας. Ναι, είχαμε, δηλαδή μπορεί να μας βομβάρει την άλλη και παίρναμε το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα,
Και ο Σάντος είναι, είναι τυχερός προπονητής όπως ήταν και ο Ρεχάγκελ. Έπαιρναν τα αποτελέσματα αρκετές φορές και στο 90. Στο 90 όπως το λες. Με, δηλαδή με Καζακστάν, στο 90 φεύγω, με τον Λιμπερόπουλο τότε. Όταν ο Ρεχάγκελ είχαμε τότε. Μπράβο, τον Λιμπερόπουλο μέσα στο Καζακστάν. Ναι. Ήμασταν 1-1 και βάλαμε γκολ στο 93. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι βεβαίως είχαν και προσπάθεια, βεβαίως μας είχαν πολύ δεμένη ομάδα, πειθαρχημένη ομάδα είχαμε και με, η αρχή έγινε με τον Ρεχάγκελ και μετά με τον Σάντος και δεν είναι τυχαίο ότι πήγαμε σε τόσο. Στο προηγούμενο μοντέλο βγήκαμε στα μπέλαντι από την Κωνσταρίκα και είδατε η Κωνσταρίκα έχει κερδίσει 3-1 την Ουρουγουάη, το παίξαμε εμείς. Δεν ήταν καμιά ομάδα δηλαδή της πλάκας. Δεν ήταν και της σήμερα, πλάκας, αλλά δεν... σε εκείνο το παιχνίδι μπορούσαμε να την νικήσουμε. Την Κωνσταρίκα, όχι μπορούσαμε να την νικήσουμε. Τη διαλύσαμε, παιδιά, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, εγώ δεν σε είπα ότι η Εθνική Ελλάδα είναι καμιά ομάδα. Αλλά ειδικά στην παράταση που έμεινε και με 10 παίκτες, αν θυμάσαι, η Κωνσταρίκα, έχουμε χάσει γιατί ο Λάζαρος ήθελε να κάνει το Νεϊμάρ. Ναι. Γιατί ο Χριστοδουλόπουλος εκεί έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Δηλαδή το παιχνίδι όλο ήταν μια πάσα. Μια πάσα να τελειώνουμε. Αλλά όμως δες πώς είναι το Μουντιάλ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι η Εθνική στο Μουντιάλ της Βραζιλίας είχε σταθεί καλά, παιδιά. Προφανώς, εντάξει, τέτοια πορεία δεν είχε ξανακάνει ποτέ στο παρελθόν. Ακριβώς, πέρασε στους 16, πέρασε στους 16 και στα μπέναντι, θα πήγαινε στους 8. Ναι. Εγώ οι ομάδες που είδα, και πρόσεξε, δεν λέω ότι είναι κακές ομάδες. Καταρχήν εγώ δεν κατηγορώ την ομάδα που λένε μερικοί, α, έπαιξε πίσω. Δικαίωμά της. Δεν μπορεί να πεις στην άλλη ομάδα πώς θα παίξει για να βάλεις γκολ. Βρες τον τρόπο να βάλεις. Το αποτέλεσμα μετράει πλέον. Εγώ αυτό το ακούω, αυτό τρελαίνομαι ρε φίλε. Απλά έχουμε ξαναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή σε αυτό. Προσωπικά η μόνη μου ένσταση είναι όταν μια ομάδα παίζει πίσω να έχει και κάποιο επιθετικό πλάνο για όταν κερδίσει την μπάλα. Στην κόντρα επίθεση. Λες. Γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες κερδίζουν την μπάλα και απλά και δεν ξέρουν να την κάνουν. Μακριά. Αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. Αν η ομάδα με το που πάρει την μπάλα έχει πλάνο τι να την κάνει, είμαι μαζί της. Συμφωνώ. Όπως αν θα είδες, έβγαινε πολύ καλά το Μεξικό στην κόντρα. Ναι, το Μεξικό ήταν εξαιρετικό σήμερα. Εξαιρετικό στην κόντρα. Εξαιρετικό. Πολύ καλό ήταν, αλλά δεν είχε γκολ στην κόντρα, ήταν το Περού. Τα πολύ γρήγορη ομάδα το Περού. Με τη Δανία. Η Δανία ήταν πολύ μέτρια ομάδα. Αδικείται το Περού από το αποτέλεσμα. Καλά. Και τον πέναντι πάλι που είπαμε πριν, τον πέναντι που έχασε ο κύριος ο Κοντούλης. Ωραίο παιχτάκι, εκείνο το οχταράκι, ο Κουέβας, πώς λεγόταν. Ωραίο παιχτάκι. Αυτά πέναντι γενικά. Εντάξει. Μα γι' αυτό σου είπα πριν. Εδώ στην πριν ο φίλος είχε δίκιο, γιατί παιδιά βλέπουμε τόσα χρόνια μου, ας σας πούμε, εκπαιδευτούμε και λίγο κι εμείς πάνω στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να φωνάζουμε για πέναντι, μπορεί να φωνάζουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι γκολ. Ναι, αυτό πρόσεξε. Είναι σωστό. Εγώ κατηγορώ γιατί δεν το δώσες. Δεν λέω αν θα μπει γκολ. Δεν ξέρω αν θα μπει γκολ, φίλε. Είναι διαφορετική ιστορία. Ισχύει αυτό, αλήθεια. Τον πέναντι, βέβαια. Δεν είναι σίγουρο γκολ τον πέναντι. Α, ορίστε, ο Μέση, τι άλλο να είναι τώρα. Έχασε πέναντι ο Μέση. Τι άλλο πιο 38 παράδειγμα να πεις. Αλλά ας μην βιαστούμε, γιατί είναι τα πρώτα παιχνίδια, να δούμε και πώς θα προχωρήσει το Μουντιάλ. Δηλαδή έχει άλλα δύο παιχνίδια και λογικά θα ξυπνήσουν κάποιες ομάδες. Έχει μέλλον. Και, έχει. Βέβαια. Δεν μπορεί τώρα η Βραζιλία ή... Θέλω να δω αύριο τους Άγγλους. Θέλω να τους δω. Και τους Βέλγους. Είναι πολύ τέτοιο αυτό που είπατε πριν, ότι επειδή είναι χαμηλών τόνων τώρα, ίσως πάρουν αποτελέσματα η Αγγλία. Που κάποτε και αυτή πρέπει να κάνει ένα τέτοιο. Γιατί εντάξει, είναι μεγάλη. Είναι ποδοσφαιρική δύναμη η Αγγλία, έτσι μιλάμε τώρα. Είναι. Βέβαια τώρα, εντάξει. Δεν ζητάμε από το κορυφαίο πρωτάθλημα. Αλλά οι Άγγλοι έχουν γενικώς αυτό το πράγμα. Πηγαίνουν πάντα να το κατακτήσουν, όχι να περάσουν την επόμενη φάση. Αυτό το θεωρούν δεδομένο. Να το κατακτήσουν. Ήταν οι Άγγλοι περνάνε τη φάση που είχε περάσει και η Ισπανία μέχρι το 2006. Μπράβο. Εκεί. Που όλοι την έλεγαν loser. Όλοι την έλεγαν φαβορί, θα πάει να κάνει, θα ράνει κτλ. Και στο τέλος πάντα δεν έκανε τίποτα. Και μετά, ναι, αλλά αυτή πήγε και τα πήρε. Ναι, πέρυσι χρόνια αυτό ακριβώς. Πήγε και τα πήρε όμως η Ισπανία. Μετά. Γιατί είχε πολύ, όπως και ο τέλος σου λέω, εμένα μου άρεσε η Ισπανία. Ναι. Μένα η Ισπανία μου άρεσε και θεωρώ ότι θα προχωρήσει η Ισπανία. Εφόσον και αυτοί πάλι δεν δημιουργηθεί κανένα θέμα εκεί πέρα. Θα προχωρήσει. Αλλά οι Άγγλοι έχουν αυτό. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε και αυτοί να κάνουν κάτι ρε παιδί μου σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δηλαδή ή σε ένα Euro. Δεν γίνεται. Και είναι τυχεροί όλοι τους, γιατί είχα και ένα φίλο δίπλα που δεν υπάρχει φίλε Ιταλία σε τουρνουά. Ναι, ο Χρήστος από δίπλα το είπε. Ισχύει αυτό. Αλήθεια. Φίλε, εγώ στο λέω ειλικρινά. Η Ιταλία να τη φοβάσει να βγει στους ομίλους. Στα knockout αυτή η ομάδα δεν βγαίνει. Είναι πάρα πολύ δυνατή η Ιταλία και είναι πονηρή ομάδα. Είναι όμως πάρα πολύ παραδοσιακή δύναμη. Ναι, ναι, όχι παραδοσιακή. Η Γερμανία και η Ιταλία είναι από την Ευρώπη οι μεγάλες δυνάμεις. Ναι. Όσον αφορά λέω τελικούς και κατακτήσεις Μουντιάλ, έτσι. Ναι. Από κατακτήσεις Μουντιάλ είναι οι δύο ομάδες που έχουν τα περισσότερα. Ακριβώς. Και από την Λατινική Αμερική είναι η Βραζιλία και η Αργεντινή. Ναι. Αυτές είναι οι τέσσερις
ας το πούμε, βεβαίως μετά έρχεται η Ισπανία, έρχεται και η Ισπανία που έχει παίξει μπάλα, είπατε πριν για μεγάλους παίκτες. Ουρουγουάη, δεν ξέρω πώς έχει. Ουρουάη, δύο. Έχει δύο μουντιάλ. Μπράβο, Ουρουγουάη, τεράστια δύναμη. Δύο μουντιάλ έχει. Δύο μουντιάλ. Είπατε πριν για μεγάλες προσωπικότητες. Ας πούμε, Φερρυπίν, τη Γαλλία, παιδιά. Την καθοδηγούσε ο Ζιντάν. Τη Γαλλία, δεν ήταν μόνο ο Μαραντόνα, δεν ήταν μόνο ο Πέλε που έχουμε μείνει. Εγώ τον Πέλε δεν τον έχω δει, του Μαραντόνα, όντως, παιχταρά, δεν συζητάμε. Υπήρχε ο Ζιντάν. Υπήρχε ο Κρουίφ που δεν πήρε μούντια, αλλά ήταν παιχταρά ο Κρουίφ. Ναι. Θα υπήρχαν πολύ μεγάλοι παίκτες, δεν ήταν μόνο αυτοί. Ο Κρόιφ τότε με την μεγάλη ομάδα της Ολλανδίας. Φέρετε με τον Άγιαξ με την Ολλανδία. Πήρε και ένα ευρωπαϊκό. Είχε την τύχη να πάρει. Πήρε ευρωπαϊκό. Ο Ζιντάν πήρε μουντιάλ και τη φτάνει μετά τη Γαλλία χωρίς πολλά-πολλά. Θυμάστε τότε με την κουτουλιά πάντα στο Ματεράτσι. Ναι, το 2006. Έπαιζε τελικό. Με βγαλμένο όλμα. Όχι με μόνος του, πρόσεξε. Δεν λέω μόνος του. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο ηγέτης δηλαδή. Ήταν ο ηγέτης. Αυτός που την πήρε το σημείο αναφοράς ήταν ο Ζιντάν. Ναι, αλήθεια αυτό. Που ήταν τεράστιος παίκτης. Ριβάλντο. Μιας και το είπατε αυτό. Σημείο αναφορά στην Εθνική Βραζιλία. Που παίρνει την ομάδα από το χεράκι. Ήταν και από τους λόγους που αρκετοί έτσι πιστέψαμε και ίσως ακόμα πιστεύουμε λίγο, ποντάραμε μάλλον στην Αργεντινή. Για το Μέση. Έχοντας στο νου ότι πριν 4 χρόνια ο Μέση ήταν σε κάκιστη κατάσταση. Έκανε μετούς σε κάθε παιχνίδι. Και πάλι η Αργεντινή πήγε τελικό. Οπότε έχει φορτωθεί πάρα πολύ. Εγώ αυτό τον παίχτη και τον είδα και τώρα. Έχει πάρα πολύ άγχος, παιδιά. Και αυτό σημαίνει ότι και ο Μαραντόνα, Φερρυπίν, θα μου πεις, ρε φίλε, δεν είχε άγχος. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάπου, Μέση, δεν ξέρω, στην εθνική του λυγίζει. Δεν είναι και τόσο, ας πούμε, ηγέτης. Ναι, αυτό που λέει, δεν είναι και τόσο ηγέτης. Ο Μέση μου φαίνεται πιεσμένος. Ο Μέση μου φαίνεται πιεσμένος. Πάρα πολύ, φίλε. Το να δείξω και να αποδείξω ότι ακριβώς θα κάνω και εγώ κάτι με την Αργεντινή. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάς ότι την προηγούμενη βραδιά έχει βάλει 3 γκολ ο Ρονάλντο. Μέσα στο μυαλό του το δουλεύει αυτός αυτό. Λέει, πρέπει να μπορώ να αποδείξω κι εγώ. Υπάρχει μια σύγκριση, καλός ή κακός. Έχει χάσει και δύο. Ίσως λίγο φάνηκε και στο πέναλτι. Δηλαδή, στο πέναλτι, μπράβο. Έχεις δίκιο. Ο αρχηγός, το ότι όποιος κι αν είσαι και να μην είσαι τόσο και ψηλοάτεχνος να είσαι, να είναι ο Ιταλός τώρα να το πάρει. Το πέναλτι ήταν Ιταλία, ο Μπονούτσι, ας πούμε, που δεν είναι έντεχνος. Να πάρει, να το πάρει αρχηγικά, να το βάλει. Να το βάλει. Ναι, δεν ξέρω. Εκεί υπάρχει εκεί που λέγαμε πριν, όπως είπες, που λέγαμε για τον Ρονάλντο με την Πορτογαλία. Γιατί εγώ έτσι όπως είδα, παιδιά, την Πορτογαλία, αν έβγαζε σε αυτόν, η Πορτογαλία είναι πολύ μετρία ομάδα, φίλε. Πολύ μετρία ομάδα. Έτσι είναι. Είναι πολύ. Σου λέω ότι οι Ισπανοί, δηλαδή, τι να σου πω, οι άνθρωποι, ας πούμε, θα σου λέει πώς τεραμεχείς αυτό το παιχνίδι τώρα. Τους κάνω κουδούνια σε ορισμένες φορές. Και να τους δούμε και τους Πορτογάλους απέναντι στο Ιράν, στο Μαρόκο. Φίλε, δεν ξέρω, εγώ με αυτό, με τον Ασίπα, με τον Φερνάντο στον πάγκο, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα. Εδώ πρέπει να δούμε απίστευτα πράγματα. Η ισοπαλία θα το πάει. Ο Φερνάντο, όσο έχει το Ρονάλντο, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Ακριβώς. Γιατί έχει ένα σημείο να αφορά στην ομάδα του και από εκεί και πέρα έχει παίκτες οι οποίοι θα τρέξουν, θα παλέψουν. Μέτριοι παίκτες όμως. Δεν είναι παλιά. Δεν είναι δηλαδή ο Κουαρέσμα στα νιάτα του, ο Κωσέσσαουτα στα νιάτα του, ο Ρουί Κώστα. Ναι. Κατάλαβα, δεν έχει τέτοιους παίκτες τώρα. Μιλάμε χαζά. Έχει τέτοιους παίκτες η Πορτογαλία τώρα. Είναι μέτριοι παίκτες της. Ειδικά ο Στόπερ, καλά δεν μιλάω για τον Πέπε, ο οποίος είναι κινητός δολοφόνος. Δηλαδή ο άνθρωπος στο μαρκάρισμα που κάνει στον Ντιέγκο Κώστα είναι πάει να τους πάει στον Αστράγαλο. Καλά και ο Ντιέγκο Κώστα δεν είναι το καλύτερο παιδί. Όχι, δεν είναι. Εγώ απορώ πως δεν γύρισε. Ο Ντιέγκο Κώστα δεν είναι, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο παιδί. Αλλά ξέρεις κάτι, φίλε μου, όμως, δες τον ότι τρέχει παντού. Έχει παντού, μαρκάρει παντού. Όπως ο Μάντζουκιτς της Κροατίας. Αυτός, δηλαδή, είναι ο πρώτος αμυντικός. Ο Μάντζουκιτς. Και μερικοί μου λένε, ρε φίλε, τι βρίσκω σε αυτό το παίκτη, ορίστε τι. Αυτός, φίλε, είναι ο αγαπημένος παίκτης του κάθε προπονητή, να το ξέρεις. Δεν υπάρχει σημείο του γηπέδου που δεν πατάει ο Μάντζουκιτς. Δεν υπάρχει, δες τον παιδιά σε κάθε παιχνίδι, να δεις τι κάνει. Δεξιά θες, αριστερά θες, πίσω να έρθει. Μπροστά να φύγει. Παντού βρίσκεται. Κάτι το οποίο κάνει σε μεγάλο βαθμό και ο Φιρμίνιο στη Λίβερπουλ. Το κάνει και ο Φιρμίνιο. Ναι, ο Φιρμίνιο τρέχει. Χάσει. Τι να κάνω. Ναι, τρέχει. Κοίταξε, η Λίβερπουλ, κοίταξε κάτι. Η Λίβερπουλ, παιδιά, και το τελικό που έχασε, ας πούμε, με τη Ρεάλ. Εντάξει, όχι ότι η Ρεάλ ήταν, έχει παίξει τίποτα φοβερό ποδοσφαίρο. Τη βγήκε ο Σαλάχ εκεί πέρα και κάπου η ομάδα. Ισχύει. Άρχισε. Έχασε το. Επειδή μου τον παίκτη που κακά τα ψέματα την έκανε και τη διαφορά, έτσι. Ναι. Κακά τα ψέματα. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από τη Λίβερπουλ. Δεν ξέρω, Λίβερπουλ είστε? Μόνο ο Χρήστος. Το παλιγάρι, ο Χρήστος. Ναι, να σας πω κάτι. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο... στο φινάλε. Ναι, και τελειώνω. Αυτός ο Μαυρούλης ο Μανέ. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ναι. Αυτός θα πάρει και καλή μεταγραφή. Θα πάρα πολύ καλό. Θα δείξει.
Θα το δούμε. Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να σας ξανακούσουμε στον αέρα της πόλης. Βεβαίως, βεβαίως, παιδιά. Όποτε μπορέσουμε κιόλας, γιατί... Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Μία ακόμα ωραία φωνή. Κάναμε ωραίες σήμερα συζητήσεις, έτσι, μουντιαλικές, ποδοσφαιρικές, ό,τι πρέπει για ένα καλοκαιρινό βράδυ Αυγούστου, Ιουλίου, τι Αυγούστου. Τι Ιουλίου, κατέβανε ακόμα. Ιουνίου, εντάξει. Αποσυντονίσεις και εσύ. Συγγνώμη, παιδιά. Πού να σε κρατούσε και εσένα τρέγες, δηλαδή, τι θα έκανες, εντάξει. Το γλέντι επικεντρώθηκε σε σένα. Ναι, ήταν ομαδικό γιατί κανείς δεν τον πήρε χαμπάρι όμως. Ναι, κανείς τον πήρε χαμπάρι. Να τα λέμε αυτά. Φίλε, και εγώ κατάλαβα. Μόνο Καβαδίας ήξερε, αλλά δεν μιλούσε. Να τα ο άρχοντας της κονσόλας, ναι, μας την έκανε. Ναι. Συνένοχος στο έγκλημα. Να πούμε, τι να πούμε άλλο. Ναι, διαβάζω τώρα μια είδηση εδώ. Η συγκεκριμένη είδηση βγήκε στις 5 Ιουνίου του 2018. Δηλαδή 12 αλλά, ημέρες πριν. 12 ημέρες πριν. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την απόδοση του Μεξικού τώρα. Τι έκανε το Μεξικό, θυμίζει τον Μπουργό. 0-1 τη Γερμανία. 0-1 χέρι στη Γερμανία. Την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μιώντας την πήγε τη Γερμανία. Ναι, ναι, αυτό. Ροζ σκάνδαλο στο Μεξικό με 8 διεθνείς και 30 ιερόδουλες, λέει το ρεπορτάζ εδώ. Δηλαδή, άμα κάνει τα πρόχειρα μαθηματικά. Στις 5 Ιουνίου βγήκε αυτό το ρεπορτάζ. Αν κάνει πρόχειρα τα μαθηματικά σε κάθε διεθνή, αναλογούν. Περιμένετε, παιδιά, αυτά είναι εδώ. Πιστήρια. Αναλογούν σε κάθε διεθνή 3 με 4 ιερόδουλες. Ναι. Πώς τις βόλωσε και τις 3-4. Δηλαδή, περισσότερες δομένες πάνω στο ρεπορτάζ. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι είναι μερακλείδες η Μεξικανή. Είδα, να σου πω κάτι. Ότι... γενικότερα οι Λατινοαμερικάνοι είναι τέτοιοι τύποι. Να ξέρεις. Δεν αφιβάλλω. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι πάνε μιώντας και εντός και εκτός γηπέδου. Μπράβο τα παλικάρια. Μπράβο τα παλικάρια που κρατιούνται και έχουν δυνάμεις τόσες. Ναι. Και πέρα από αυτό να σου πω ότι... εντάξει, έβγαλαν, η πλάκα είναι ότι όντως βγάλαν τρεξίματα πολλά. Δηλαδή η σκυλιά ήταν εντάξει, σήμερα. Εντάξει ρε φίλε, 5 Ιουνίου βγήκε αυτό, σκέψε ότι μπορεί να γίνει καμιά 10 μέρες πιο πριν. Εντάξει. Κάναν ό,τι να κάνει. Ότι δηλαδή από τότε αυτή δεν ξανά είναι. Συμφωνώ τον βάλανε. Πάντως, ποιος προπονητής βγήκε τώρα πρόσφατα, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, βγήκε ένας προπονητής που είπε ξανά ότι απαγορεύεται το σεξ στους ποδοσφαιριστές. Αρκετοί το έχουν πει. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Αρκετοί. Εγώ σκέψω όταν είχα πάει να παίξω μπάλα, ξέρεις, στον Αριστοτέλη, ναι. Στον ιστορικό Αριστοτέλη Καλαμαριάς. Αυτό πώς θα το πεις, για πες μου. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που μου είπανε. Δηλαδή μαζευόμαστε εκεί, ήμασταν και μικροί τότε, δημοτικό ήμασταν. Ναι, δεν σας είπανε όμως για γυναίκες συγκεκριμένα, για άλλους σας είπανε. Εντάξει, ναι. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι μας είπε ο κόουτς. Αλλάνει κόουτς. Μην πούμε κανένα ορκόνι τώρα. Κοίτα, λίγο θέλω. Οι γνώστες ξέρουνε. Κοίτα να σου πω κάτι. Οι γνώστες ξέρουνε. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Γνωρίζουν. Και τελικά η θητεία στον Αριστοτέλη κράτησε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έπαιζες. Ναι, έκανα τον τεμπούτο, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ωραία. Εσύ έπαιζες καμιά ομάδα, ρε. Όχι, εγώ δεν έπαιζα. Δεν έπαιζες μπάλα. Εσύ ήσουν μόνο έβλεπες, ήσουν coach. Άνα, για από μικρός ήμουν να δίνω εντολές μόνο, δεν το είχα. Να ενημερώσουμε εδώ πέρα και το κοινό ότι ο Στέλιος Παπαντονίου έχει ποντάρει την Αργεντινή για κατάκτηση του τροπέου με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τον ακολούθησα και εγώ. Ήταν λίγο επίπονη η ακολούθηση του παιχνιδιού χθες. Τώρα γιατί με ξεφωνίζεις. Όχι, για να γνωρίζω. Με ξεφωνίζεις, φίλε. Επειδή έχουμε ξαναναφερθεί στις στοιχηματικές σου ικανότητες. Καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος που ποντάρει τα λεφτά του. Δύσκολες εποχές είναι. Ο κόσμος γνωρίζει γιατί ξέρει ότι στο προηγούμενο Euro έβγαλα μια Πορτογαλία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγιο. Και σε ένα Φενέρμπαχτσε ΠΑΟΚ έβγαλες μια Φενέρμπαχτσε νικήτρια και τσέπωσες και το αστρονομικό ποσό του 1 ευρώ. Ναι, όμως ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ο ΠΑΟΚ να προκριθεί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η καρδιά μας πήγε στην κούλουρη μέχρι να το βάλει ο Μουσλιμόβιτς. Ναι, το θέμα είναι ότι και στο στοίχημα και προκριθήκε η ομάδα. Οπότε. Ο Στέλιος είχε δώσει νίκη Φενέρμπαχτσε, αλλά αποκλεισμό ΠΑΟΚ. Το είχε δώσει συνδυαστικό. Όχι αποκλεισμό ΠΑΟΚ. Αλλά αποκλεισμό. Αποκλεισμό Φενέρ. Αλλά νίκη Φενέρ, αποκλεισμό Φενέρ. Ναι, γιατί θα πάμε για το κλείσουμε να πούμε και κάτι σημαντικό. Εσύ είσαι από τους ανθρώπους. Πες το, γιατί με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Είσαι από τους ανθρώπους που έχει διαρκείας. Και αρκετοί από αυτούς που μας ακούνε έχουν διαρκείας, καθώς σε λίγο καιρό ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας και παίρνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο δικέφαλος του Βορρά και γενικότερα όλες οι ομάδες που παίξουν Ευρώπη. Εντάξει, είναι λίγο εκτός Μουντιάλ, αλλά.
Από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ έχει αποφασιστεί ότι η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου. Όλοι οι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά που ανυπομονούν και θέλουν να πάρουν ένα εισιτήριο διαρκείας και να κλείσουν την θέση τους, από τη Δευτέρα 2 Ιουλίου θα μπορούν και μετά θα μπορούν να το κάνουν αυτό, καθώς θα βγει και ανακοίνωση μέσα στις επόμενες ημέρες από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Φυσικά, γιατί όλοι όσοι είχαν διαρκείες πέρσι έχασαν αρκετά μάτς και τα λοιπά, νομίζω ότι θα γίνει και μια καλύτερη τιμή, θα υπάρχει και αρκετές προσφορές, έτσι ώστε να ίσως το θέμα δεν είναι τα μάτς που έχασαν, το θέμα είναι ποια μάτς είδαν. Ναι, αυτό είναι και αυτό το ένα θέμα. Γιατί εντάξει, έμειναν, ας πούμε, το ένα δεν ξεκίνησε, το άλλο δεν τελείωσε, αμέσως 2-0. Ναι, τα έχουμε πει αυτά, είναι πολλά. Εν πάση περιπτώσει, από την Δευτέρα 2 Ιουλίου, τα 2 Ιουνίου... Ιουλίου, καλά το είπες στην αρχή. Ναι. Ιουνίου πέρασε. Ναι, Ιουλίου. Είναι, από 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας, οπότε όσοι πιστοί ας προσέλθουν. Επίσης, πριν το φινάλε, να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στην γυναίκα του Άγγελου Αναστασιάδη, την Βιβί, η οποία βρέθηκε το μόσχευμα το οποίο έψαχνε εδώ και αρκετό καιρό, καθώς ταλαιπωρούταν πάρα πολύ από την καρδιά της. Η μεταμόσχευση έγινε επιτυχώς και ένας ακόμα άνθρωπος σώθηκε και είναι μια καμπάνια που κάνει ο Άγγελος Αναστασιάδης εδώ και αρκετούς μήνες, εδώ και θα τη συνεχίσει με την δωρεά οργάνωση ανθρώπους όπου το έχουν πραγματικά ανάγκη και πραγματικά σώζονται αρκετές ζωές. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, καθώς μπορεί να είναι η Βιβί του Άγγελου Αναστασιάδη, είναι και οι δύο άνθρωποι της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Μόνο μια αναφορά, αν και σηκώνει, ίσως αυτό είναι άλλο θέμα, για άλλη συζήτηση, ναι, για άλλο χώρο, για άλλη εκπομπή γενικότερα. Μιας και καλό και το χιούμορ και πολλοί κατά καιρούς έχουν αναφερθεί στον Άγγελο Αναστασιάδη και τον έχουν χαρακτηρίσει θρησκόληπτο και του έχουν δώσει διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς για την προσκόλλησή του στη θρησκεία και στην παραγία. Να αναφέρουμε όμως ότι μόνο κολλημένος δεν δείχνει σε κάποια πράγματα, γιατί διείστανται οι απόψεις στη θρησκεία για τη δωρεά οργάνων, έτσι. Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος άλλος, περισσότερο ας πούμε κολλημένος ή οτιδήποτε, να πει όχι, η εκκλησία μου ή η θρησκεία μου λέει αυτό, εγώ είμαι αντίθετος. Ο Άγγελος Αναστασιάδης για αυτό το πράγμα έχει μιλήσει σε συνέντευξη και συγκεκριμένα στο κανάλι της εκκλησίας και είπε ότι αυτό πρέπει να το δει η εκκλησία όσον αφορά τη δωρεά οργάνων. Είναι και θα πρέπει να το συζητήσει. Μπορεί να χάνεται μια ζωή, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα χάθηκε μια κοπέλα. Η συγκεκριμένη κοπέλα που έδωσαν τη δωρεά οργάνων έσωσε άλλες 6 ζωές μαζί με τις Βιβίς. 6 ζωές σώθηκαν. Μπορεί να έφυγε μία, σώθηκαν άλλες 6 όμως. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Και νομίζω και οι φίλοι ακροατές καταλαβαίνουν το ότι θέλουμε να πούμε. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν κάτι το οποίο περνάει αρκετά μηνύματα. Φυσικά ήθελα να το πάω στο τέλος γιατί δεν ήταν για την αρχή της το mood. Και σε αυτά τα θέματα να πούμε ότι προφανώς και δεν υπάρχουν ομάδες, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Απλώς εντάξει, okay, ο Άγγελος Αναστασιάδης, καλός ή κακός, ανήκει στην οικογένεια, την ασπρόμαυρη οικογένεια και η ασπρόμαυρη οικογένεια θα πρέπει να είναι δίπλα στον Άγγελο Αναστασιάδη, στον Πολυνίκη Έλληνα προπονητή που έκανε στον πάγκο του Δικεφάλου του Βορρά. Πάμε για αποφώνηση. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο Ραδιομέγαρο για ακόμα μια βραδιά. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάλεσες και πάλι. Ωραία ήταν. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα δείξει. Λοιπόν, φυσικά εντάξει, στιγματίστηκε αυτή η εκπομπή με το γλέντι αυτό εδώ που έγινε. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Μ' αρέσει τι γίνεται τώρα, τι κάνεις. Μπορεί κάποιος να το έχασε. Δηλαδή κάποιος να άνοιξε 11 η ώρα, ρε παιδί μου. Είδε τη Βραζιλία έξω, γύρισε σπίτι του 11 και 4. Περαστικά του. Άνοιξε λίγο ο λίμπερο της καρδιάς μας. Το έχασε, οπότε εσύ το βάζεις τώρα στη λογική να δει. Όπα, έριξε γλέντι ο Τρέγιας. Τι έγινε εδώ πέρα. Κάτι εντάξει, έγινε. Κοίτα, αφού έγινε, αξίζει τον κόπο να το ακούσουν κιόλας. Αυτό είναι. Δηλαδή το κρατήσουμε κρυφό, αφού έγινε, να μπουν να το ακούσουν κιόλας. Έγινε και με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή εδώ πέρα δύο στους τρεις τους γλέντισε κανονικότατα. Χρήστο, δεν ξέρω εσέ, αν κατάλαβες κάτι. Τρεις στους τρεις. Τρεις στους τρεις μας γλέντισε κανονικότατα. Έτσι ακριβώς. Και λοιπόν, μπράβο του που το έκανε. Παλιός φίλε, ο παλιός είναι αλλιώς. Περάσαμε τις 12. Έτσι, περάσαμε λοιπόν τις 12, οπότε πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω τους δύο Χριστάδες, να ευχαριστήσω και τον Βασίλη τον Καβαδία που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα.
Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Εδώ, στον Λίμπερο 107,4.